κάθε Σάββατο και εκεί λίγο νωρίτερα σήμερα, καθώς ο κ. Σιρήκος είχε ένα θέμα προσωπικό και δεν θα μπορέσει να είναι εδώ. Καλά είναι, μια χαρά είναι ο άνθρωπος, έτσι απλά είχε ένα θέμα και δεν ήταν δυνατόν να είναι εδώ. Καταλάβατε όλοι ότι δεν είναι εδώ γιατί προηγουμένως δεν είχε πρόγραμμα, έτσι. Οπότε παίρνουμε εμείς σκητάλη από τις μία σήμερα, έτσι μέχρι και τις 4 θα είμαστε μαζί. Είμαστε λίγο απλά σήμερα όσον αφορά τον χρόνο, για να κάνουμε όσο γίνεται καλύτερη ανάλυση των παιχνιδιών, να δούμε τι γίνεται, τι έχουμε στο κουπόνι, το χριστουγεννιάτικο κουπόνι, και θα δούμε λίγο και το πρόγραμμα όσον αφορά και την Boxing Day, να δούμε τι γίνεται και εκεί, τι έχουμε μέσα στην εβδομάδα, καθώς νομίζω ότι, εντάξει, εμείς οι παραδοσιακοί παίκτες του στοιχήματος, νομίζω ότι περισσότερο από όλα περιμένουμε τη συγκεκριμένη μέρα, έτσι, την Boxing Day, που είναι λίγο έτσι το θυμοτυπικό με τη συγκεκριμένη αγωνιστική, και να δούμε και εκεί τι παιχνίδια έχει, να δούμε λίγο το πρόγραμμα, δηλαδή τι αναμετρήσεις έχουμε τη συγκεκριμένη ημέρα. Έτσι θα δούμε όλα, θα δούμε και τι έχουμε στο live, θα μιλήσουμε και με τον Ανακτή στη συνέχεια της εκπομπής, προκειμένου να δούμε και τις δικές του επιλογές, έτσι, τι λέει και αυτός, τι βλέπει και αυτός. Θα δούμε λίγο και μπάσκετ, θα δούμε τι έχει σήμερα και μπασκετάκι, μήπως δούμε κάποια επιλογή από το NBA, έτσι, και για σήμερα θα κάνουμε και μια ανάλυση στα σημερινά παιχνίδια. Υπάρχει ο τελικός, το Real Alalin, έτσι, με τον Μπέρκ να παίζει και στην ομάδα αυτή της Σαουδικής Αραβίας, η οποία απέκλεισε τη River Plate, παρακαλώ. Οπότε θα έχουμε αρκετή ώρα να πούμε πολλά πράγματα σημερινή ημέρα. Έτσι είναι ουσιαστικά το χριστουγεννιάτικο διήμερο για μας, έτσι στοιχηματικά, γιατί μετά θα πάμε στο πρωτοχρονιάτικο διήμερο, το επόμενο Σαββατοκύριακο δηλαδή. Πάμε να δούμε λίγο τι έχουμε στο live αυτή τη στιγμή, να δούμε λίγο τα παιχνίδια, τι γίνεται εκεί, πριν πάμε σιγά σιγά και αναλύουμε κάποια μας και λέμε λίγο τι γίνεται. Στην Ιταλία στους νέους έχουμε Μίλαν Ουντινέζε 1-1. Κατεβαίνοντας τώρα, Τρίτη Ισπανία, Ατλέτικο Μαλαγκουένο, Ίμπιζα 1-1. Αλμερία Μπέ, Χίδο 0-0. Μελίγια Ρεάλ Μούρθια 0-1. Στην Τουρκία, Αγκαραγκουτσού, Γκαζιέτεπ 0-0. Στη δεύτερη Τουρκία, Σελαγκής Ποραλτάι 0-0. Ερμανιγεσπορ, Αφιονοσπορ 2-0. Στην Πορτογαλία, δεύτερη κατηγορία, Φαμαλικάο με την Μπεφίκα Μπέ στο 0-0. Πόρτο Μπέ με την Σπόρτινγκ Κοβίχα 1-0. Κοχίμπα είναι τα πουρα, έτσι, τα γνωστά πουρα. Πάμε λίγο, Ισπανία, τρίτη κατηγορία, στο πρώτο ημίχρονο είμαστε εκεί. Θέλτα Βίγκο Μπέ με την Μπούργκος 0-1. Φουελαμπράδα Πονφεραντίνα 0-0. Ίντερ Ντε Μαδρίτ Σαλμαντίνο 0-0. Ρεάλ Βαγιαδόλιδ Μπέ Κουεχουέλο 1-0. Αθλέτικο Λεβάντε Εσπανιόλ Μπέ 0-0. Γέιδα Αθλέτικο Μπαλεάρες 1-1. Αθλέτικο Σαν Λουγκένο με την Βιλανοβένσε 1-0. Τζουμίγια Σαν Φερνάνδο 0-1. Σεβίλη Αθλέτικο Μπαταχώθ 0-0. Και επίσης από ό,τι βλέπω εδώ, μετά ξεκινάνε κάποια άλλα παιχνίδια. Έχουμε κάπα 19 Ελλάδας, που βλέπω εδώ Πανετολικός Παναθηναϊκός και πάω Γιάννενα. Στις 1.30 έχουμε το Λάτσιο Κάλιαρι. Στις 2 μετά έχουμε Σβάιτε Λίγκα που ξεκινάει. Στις 2 επίσης Ρεάλ Μπέτις Έιμπαρ, για να με τις οποία έχουμε. Και μετά στις 3 έχουμε διάφορα παιχνίδια, έτσι τα οποία ξεκινάνε από τις 3 και μετά. Έτσι θα δούμε όλο το σημερινό πρόγραμμα. Θα ξεχωρίσουμε λίγο κάποια μάτς όσον αφορά τη σημερινή ημέρα φυσικά. Την αυριανή θα την κάνουμε αύριο, να δούμε τι γίνεται και εκεί. Και βέβαια, όπως είπα και πριν, θα δούμε λίγο και τι έχει τα Χριστούγεννα. Το πρόγραμμα δηλαδή των Χριστουγέννων, πώς πάει όσον αφορά τις αναμετρήσεις. Να δούμε λίγο τι γίνεται, να έχουμε μια εικόνα δηλαδή των αυριανών, των χριστουγεννιάτικων αγώνων. Από ό,τι βλέπω, αύριο επίσης έχει αρκετά μεγάλο κουπόνι και είναι λογικό αυτό.
Μάλλον έχει καλό κουπόνι, δεν έχει μεγάλο. Από ό,τι βλέπω δεν έχει πάρα πολλά. Σήμερα είναι τα περισσότερα. Λίγα πράγματα έχει αύριο. Έτσι, τα περισσότερα είναι σήμερα. Κυρίως οι Ισπανοί είναι αυτοί που παίζουν αύριο. Έτσι, από ό,τι βλέπω. Και να δούμε σιγά σιγά, να δω λίγο τι έχει. Λοιπόν, να δούμε λίγο. Να πάμε λίγο για. Για να το δούμε λίγο τώρα, γιατί δεν πρέπει εδώ να. Πρέπει να το βρω λίγο, γιατί ακόμα δεν έχει περαστεί εδώ κάπως τα παιχνίδια. Θα το βρω στη διάρκεια της εκπομπής. Θα βρω. Εντάξει. Λοιπόν, αυτά όσον αφορά τα παιχνίδια που έχουμε αυτή τη στιγμή στο live του κουπονιού. Έτσι, να πούμε για την εκπομπή βέβαια, για να ευλογήσουμε και λίγο τα γένια μας. Την περασμένη Σαββατοκύριακο τα πήγαμε εξαιρετικά καλά. Με 2-2 όσον αφορά τις προτάσεις είχα. Και βέβαια και ο Δημήτρης είχε αρκετά σημεία τα οποία περάσαν στη διάρκεια της περασμένης εβδομάδας. Έτσι, πάρα πολλά σημεία βρήκε και ο Δημήτρης που περάσανε. Αυτό που με πλήγωσε εμένα πάρα πολύ ήταν το goal-goal στο Παναθηναϊκός Ατρόμητος. Ένα σημείο που το βλέπαμε και εγώ και ο Δημήτρης. Και βέβαια έτσι όπως εκλέγεται το μάτς θα μπορούσε να βγει εύκολα το goal-goal, γιατί ο Ατρόμητος έχασε πέναλτι. Έτσι, ο Ατρόμητος έχασε πέναλτι. Θα μπορούσε να βγει άνετα το goal-goal. Έτσι δεν βγήκε όμως, γιατί πολύ απλά εκεί ο Κουλούρης την έστειλε στο Διούδη. Αν έβγαινε εκείνο το goal-goal, νομίζω η μέρα θα ήταν ονειρική όσον αφορά τις εκτιμήσεις που κάναμε εδώ νωρίτερα. Έτσι. Αλλά γενικά νομίζω ότι τουλάχιστον όσοι ακούσατε από εδώ πήγαινε να πήγε καλά το Σαββατοκύριακο, γιατί βγήκαν αρκετά σημεία. Ξεκίνησε και το Λάτσιο Καλιαρί. Έτσι, ξεκίνησε το παιχνίδι. Από ό,τι βλέπω, ψηλό άδειο το Ολυμπικό. Λίγα πράγματα. Είμαστε νωρίς εκεί. Έτσι, ενώ χθες να πω ότι η Λίβερπουλ κέρδισε 2-0 τη Wolves. Έτσι, και θα κάνει Χριστούγεννα στην κορυφή της βαθμολογίας η Λίβερπουλ. Στους Ζεδάραβες στην Ισπανία είχαμε 0-1. Έτσι, τα παιχνίδια τα οποία ξεχώρισαν χθες, κυρίως βέβαια που το ξεχώρισε, ήταν ο αγώνας της Λίβερπουλ. Έτσι, η οποία παραμένει στην κορυφή της βαθμολογίας όσον αφορά πάντα την Premier League, όπου ξεκίνησε πολύ μεγάλο το ενδιαφέρον με την Tottenham να παρακολουθεί την Liverpool και τη Manchester City. Να πω ότι και σήμερα θα τρέχει ο διαγωνισμός, έτσι μέχρι και τις 4. Στέλνετε το μήνυμά σας σε web και το μήνυμά σας το 54526 με τις εκτιμήσεις σας, την πρότασή σας, τι βλέπετε. Έτσι και εφόσον επιβεβαιωθεί, μπαίνετε στην κλήρωση για μια PaySafe που δίνουμε εδώ από την εκπομπή. Προσφορά από τα καταστήματα ηλεκτρολύσης Γρηγορού Λαμπράκη 169 και Δελφών 96. Έτσι, εκπληκτικά πράγματα μπορείτε να δείτε. Να μπείτε στη σελίδα του στο Facebook, ηλεκτρολύστα ελληνικά, και να δείτε πάρα πολύ ωραία πράγματα όσον αφορά το σπίτι και κυρίως τώρα που είναι και οι μέρες των Χριστουγέννων. Έτσι και η ατμόσφαιρα είναι διαφορετική και όλοι στολίζουν τα σπίτια τους και. Έτσι πάρα πολύ ωραία πράγματα, αλλά και γενικά μπορείτε να δείτε πάρα πολλά πράγματα και γενικά εκτός Χριστουγέννων. Πάμε λίγο να δούμε τι γκολ έχουμε στο κουπόνι στοιχήματος. Αν έχουμε κάποια, λοιπόν, από ό,τι βλέπω εδώ έχουμε γκολ. Ναι, Ισπανία 2. Έχουμε το Γέιδα Αθλέτικο Μπαλεάρης, έχει γίνει 1-2 το παιχνίδι. Είπαμε ότι έχουμε έναρξη στο Λάτσιο Κάλιαρι ΠΑΟΚ Γιάννενα στους νέους και Πανετολικός Παναθηναϊκός στους νέους επίσης. Για να δω λίγο Τουρκία. Εδώ δεν έχουμε τίποτα. Από ό,τι είδα δεν κουνιέται τίποτα. Δεν κουνιέται φίλο. Τουρκία είναι τα σημαντικά παιχνίδια. Έτσι τα υπόλοιπα που έχουμε είναι και η τρίτη κατηγορία της Ισπανίας. Όπως είπαμε λοιπόν, θα κάνουμε την ανάλυση μας. Θα μιλήσουμε με τον Δημήτρη, τον Δανάξη. Θα δούμε και NBA τι γίνεται, τι έχουμε και εκεί. Έτσι, τι κουπόνι έχουμε και στο NBA. Το σήμερα, το βράδυ. Θα δω λίγο και λίγο Ελλάδα Α1, μπορείς να γίνει κάποια επιλογή από το ελληνικό πρωτάθλημα. Έτσι, λογικά μια επιλογή θα μπορούσε να είναι ο Άρης, αλλά νομίζω ότι είναι αρκετά χαμηλός το σημείο του Άρη. Έτσι, να το δω λίγο κιόλας. Είναι στο 1.42 με νέο προπονητή. Ναι, από ό,τι βλέπω εδώ θα τα δούμε όσον αφορά το κουπόνι, να δούμε τι γίνεται. NBA από ό,τι βλέπω, εντάξει, έχει 6-7 παιχνίδια. Θα κάνουμε και από αυτά μια σούμα να δούμε τι μπορούμε να βγάλουμε και NBA.
Λοιπόν, θα πάμε σε ένα απαραίτητο δυνητικό διάλειμμα και θα επιστρέψουμε σε λίγο ξεκινώντας την ανάλυση μας. Θα ξεκινήσουμε με ένα με μπάσκετ, να φύγει από εδώ για να έχουμε μετά την ώρα να μιλήσουμε και με τον Δημήτρη για ποδόσφαιρο. Οπότε θα ξεκινήσουμε ένα με NBA, να δω τι έχουμε στο NBA, τι μπορούμε να βγάλουμε. Έτσι, και μετά προχωράμε και στα υπόλοιπα. Λοιπόν, πάμε σε ένα απαραίτητο δυνητικό διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά. Λοιπόν, να πιστεύουμε και πάλι εδώ, Γκουρούτσι Γειτονιά. Μιλάμε μόνο για στοίχημα. Να πω ότι προηγείται η Λάτσιο. Λάτσιο Κάλιαρη 1-0. Πριν από λίγο τον γκολ για του Λατσιάλη, οι οποίοι ανοίγουν το σκορ πολύ γρήγορα. Η άμυνα τη Κάλιαρη ήταν για τα πανηγύρια, πραγματικά. Και βέβαια από πολύ κοντά έγινε το 1-0 για την Λάτσιο. Στο 15 είμαστε τώρα εκεί. Να δω λίγο αν έχουμε κάποια γκολ πριν κάνουμε λίγο μια ανάλυση που είπα μπασκετική. Λοιπόν, στην Τουρκία, Αγκαραγκουτσούκο Ζετέπε είναι στο 0-1 πλέον το παιχνίδι. Ελαγής Ποραλτάι 1-0 επίσης. Στην Ισπανία, τρίτη κατηγορία, να δώσω λίγο ημίχρονα. Ενώ προηγείται ο ΠΑΟΚ, να πω στους νέους, ΠΑΟΚ ΠΑΣ Γιάννενα στους νέους K19. 1-0. Στην Ισπανία λοιπόν έχουμε ημίχρονα στο Real Valladolid B Κουιχέλο 1-0, Αθλέτικο Λεβάντε Εσπανιόλ B 1-0. Ημίχρονα επίσης έχουμε στο Αθλέτικο Σανγκουέλο με την Βιλανοβένσε 1-0, Τζουμίγια Σαν Φερνάντο 0-1, Αθλέτικο Σεβίλη, Σεβίλη Αθλέτικο μάλλον, Ιστορική Μπανταχώθ 1-0. Αυτά είναι ημίχρονα. Δεύτερο γκολ για τη Sporting B στην Πορτογαλία, Sporting B, Sporting Covilha 2-0. Επίσης ημίχρονο, μάλλον περιμένουμε να έχουμε τα ημίχρονα στην Ισπανία, στην τρίτη κατηγορία της Ισπανίας όπου έχουμε αγώνες. Στους νέους στην Ιταλία, Μίλαν Ουντινέζε 1-2. Η Μίλαν ούτε στους νέους τα πάει καλά, έτσι και εκεί σφαλιάρες από ό,τι φαίνεται τρώει. Περιμένουν λοιπόν τα ημίχρονα στην Ισπανία να τα δώσουμε, για να πάμε μετά λίγο να δούμε τι γίνεται στο μαγικό κόσμο του NBA, όπου και εκεί ζουν σε ρυθμούς έτσι Χριστουγέννων. Χθες βέβαια ήταν πολύ εντυπωσιακό το τι έγινε στον αγώνα των Celtics με τους Bucks, όπου οι Celtics γενικά υποδέχονται τους Bucks με πολλή Ελλάδα, και αυτό έγινε και χθες, όπου ακούστηκε το Μακεδονία ξακουστεί βέβαια στο γήπεδο των Boston Celtics προς τιμήν φυσικά του Γιάννη Αντετοκούμπο. Έτσι, αρκετοί Έλληνες από τη Βοστόνη βρίσκονται σε κάθε παιχνίδι των Milwaukee Bucks εκεί πέρα, και βέβαια εκεί ξέρουν να λειτουργούν αλλιώς το marketing. Τελικό να πω, Αθλέτικο Μαραγκουέγκο Ίμπιζα 1-1 τελικό. Ημίχρονα επίσης έχουμε ημίχρονο στο Φελαμπράδα Πονφεραντίνα 0-0. Ημίχρονο έχουμε στο Ίντεντε Μαδρίτ Σαρμαντίνο 0-0. Και περιμένουμε ημίχρονα σε δύο παιχνίδια στην Ισπανία, στην τρίτη κατηγορία της Ισπανίας. Να πω ότι δεν ξεκίνησε ο αγώνας του Πανετολικού με τον Παναθηναϊκό στην ΚΑΠΑ 19. Έτσι. Έχουμε μόνο τον αγώνα του ΠΑΟΚ με τον ΠΑΣ Γιάννενα 1-0 εκεί το παιχνίδι. Οπότε περιμένουμε λίγο τώρα τα τελικά, τα ημίχρονα, τα συγκεκριμένα, για να τελειώσουμε ουσιαστικά με αυτό το κομμάτι. Λοιπόν, χθες λοιπόν έλεγα για το παιχνίδι αυτό των Boston Celtics με τους Milwaukee Bucks. Οι Bucks, οι οποίοι κέρδισαν 120-107 μες στη Βοστόνη, και ήταν πραγματικά εντυπωσιακή και η παρουσία όλη αυτή των Ελλήνων. Σε κάθε παιχνίδι βέβαια που παίζει ο Αντετοκούνμπο γίνεται χαμός. Ο Αντετοκούνμπο που είχε 30 πόντους, 8 rebound και 5 assist παρακαλώ στην χθεσινή αναμέτρηση. Λοιπόν, πάμε λίγο να δούμε τι έχουμε σήμερα στο NBA και πώς θα κινηθούμε στοιχηματικά, να δούμε λίγο τις επιλογές μας. Αρκετά παιχνίδια από ό,τι βλέπω, έτσι αρκετά. Σημαντικός αριθμός έχει το Los Angeles Clippers, Denver Nuggets, Washington με το Phoenix, Houston, San Antonio, Miami, Milwaukee, Golden State, Dallas, Utah, Oklahoma. Αυτές είναι αναμετρήσεις οι οποίες έχουμε στο κουπόνι το μπασκετικό. Λοιπόν, κάνοντας λίγο μια ανάλυση όσον αφορά το μπασκετικό το κουπόνι που είδα, καταρχήν θεωρώ ότι πρέπει να πάμε με το Milwaukee του Γιάννη, καταρχήν, έτσι, το οποίο έχει 4 συνεχόμενες νίκες. Το Miami
Και αυτό που έρχεται από ένα καλό σερί. Η ομάδα των Bucks αυτή τη στιγμή είναι στη δεύτερη θέση της Ανατολής με 22-9. Έχει πάρει κεφάλι σε σχέση με τους υπόλοιπους. Δηλαδή είναι δύο νίκες πάνω από Pacers και Φιλαδέλφια. Και από ό,τι φαίνεται θα κυνηγήσει, έχοντας και τρία παιχνίδια λιγότερα, θα κυνηγήσει το Toronto για την κορυφή της Ανατολής. Είναι πολύ σημαντικό. Το Miami είναι στην 8η θέση αυτή τη στιγμή. Η απόδοση από ό,τι βλέπω εδώ στοίχημα είναι στο 1,67. Οπότε νομίζω είναι μια καλή επιλογή το Milwaukee στο 1,67. Έτσι. Είναι δύσκολο παιχνίδι το Miami, δεν είναι εύκολη ομάδα. Έτσι. Δεν είναι καθόλου εύκολη ομάδα το Miami. Αλλά νομίζω αυτή τη στιγμή το Milwaukee με τον Αντετοκούμπο είναι σε εξαιρετική κατάσταση. Και θεωρώ ότι το 1,67 είναι μια πολύ καλή επιλογή. Από τα υπόλοιπα παιχνίδια τα οποία έχουμε, ενώ πετυχαίνει δεύτερο γκολ η Λάτσο, για να δω λίγο, όχι, για να το δω λίγο, κοιτάνε, όχι, κοίταξε το, εκεί ο διαιτητής δεν έδωσε κάτι, δεν πέρασε μπάλα τη γραμμή, σουτ δοκάρι, για να περιγράψω στη βάση, έγινε ένα σουτ δοκάρι, η μπάλα βρήκε κάτω εκεί στη γραμμή κοντά, αλλά δεν ήταν μέσα, ήταν απ' έξω. Οπότε παραμένει το 1-0 για την Λάτσιο. Από τα υπόλοιπα παιχνίδια που έχουμε στο κουπόνι του μπασκετικού, για να κλείσουμε, για να το αναλύσουμε λίγο. Επίσης υπάρχει ο αγώνας των Clippers με τον Denver. Τον Denver αυτή τη στιγμή είναι στην κορυφή της Δύσης με 21-9. Οι Clippers, οι οποίοι είναι στην πέμπτη θέση. Είναι δύσκολο το παιχνίδι, έτσι δεν θα είναι καθόλου εύκολο. Οι αποδόσεις γενικά είναι περίπου στα ίσα. 1,88 Clippers, 1,97 τον Denver. Όμως εδώ θεωρώ ότι η καλή επιλογή είναι το over. Έτσι, το over 2,18,5, το οποίο νομίζω είναι μια πολύ καλή επιλογή, με τις δύο ομάδες οι οποίες σκοράρουν κοντά στους 110 πόντους και οι δύο. Τον Denver είναι στους 110, σκοράρει, δέχεται 103. Οι Clippers τρώνε 114 και βάζουν 114, οπότε εδώ νομίζω το over είναι μια καλή επιλογή στον αγώνα των Clippers με τον Denver. Επίσης, μια καλή επιλογή θεωρώ ότι είναι τελικά το βάζει τώρα η Λάτσο τον γκολ. Λάτσο Κάλιαρη 2-0. Δεν υπάρχει Κάλιαρη στο γήπεδο. Στο 22 λοιπόν η Λάτσο κάνει δύο τα τερματά της. Λάτσο Κάλιαρη 2-0. Στο 22ο λεπτό για τους Λατσιάλοι, που παίρνουν πλέον σαφέστατο προβάδισμα για την νίκη. Λέγαμε λοιπόν για τα υπόλοιπα παιχνίδια. Επίσης ένα καλό παιχνίδι είναι το Houston Spurs Derby. Με το Houston έχει ένα θεματάκι εκεί με τον Chris Paul, έναν από τους All-Star παίκτες, ο οποίος ψιλοκτύπησε στις τελευταίες αγωνιστικές. Και οι δύο ομάδες σκοράρουν, κυρίως βέβαια οι Spurs, οι οποίοι χθες κέρδισαν στην Μινεσότα με 124-98. Έτσι, μάλλον εντός έδρας κέρδισαν 124-98 τους Minnesota Timberwolves. Εδώ να πω την αλήθεια θα πάω με το over στο συγκεκριμένο παιχνίδι. Θα πάω με το over. Το over το οποίο δίνεται στο 2.15 νομίζω είναι μια επιλογή η οποία μπορεί να βγει, γιατί η Spurs φέτος είναι μια ομάδα η οποία έχει πάρα πολλές κατοχές και σκοράρει σε σχέση με άλλα παιχνίδια. Οπότε νομίζω είναι μια καλή επιλογή. Όσον αφορά τα υπόλοιπα, το Washington Phoenix νομίζω ότι δεν είναι για ιδιαίτερο ποντάρισμα. Θεωρώ ότι είναι αρκετά χαμηλές και αποδόσεις γενικότερα. Έτσι δεν μπορείς να πας κάπου. Το παιχνίδι επίσης της Utah με την Οκλαχώμα είναι ντέρμπι. Η Οκλαχώμα, οποία διανύει μια εξαιρετική περίοδο αυτή τη στιγμή, αλλά και η Utah είναι μια υπολογίσιμη ομάδα, η Οκλαχώμα, η οποία γενικά έχει ένα καλό σερί, 7-3 έχει στα τελευταία 10 παιχνίδια, αλλά και η Utah είναι μια ομάδα που έχει μείνει πίσω, στόχος ήταν τα play-off, οπότε είναι δύσκολο. Οπότε μπασκετικά μένουμε σε αυτές τις τρεις επιλογές. Έτσι, στη νίκη του Milwaukee, στο 1.67, στο over στον αγώνα των Clippers με τους Nuggets, 2.18 το over. Εδώ τώρα η αποδόση είναι από στοίχημα που σας λέω, έτσι. Και το Houston με τους Spurs, το over στο 2.15. Νομίζω αυτές οι τρεις επιλογές είναι τρεις καλές επιλογές για τον μπασκετικό που είναι το σημερινό. Έτσι που έχουμε αρκετά παιχνιδάκια τα οποία μπορούμε να βρούμε. Τώρα από Ελλάδα, που είπα και πριν,
για όσους θέλουν να ασχοληθούν με Ελλάδα μπασκετικά, το 1,80 του Προμηθέα μέσα στο Λαύριο, παρότι ο Προμηθέας γενικά είναι κουρασμένος και δεν του πάει το Ελλάδα-Ευρώπη, Ελλάδα-Ευρώπη, αλλά νομίζω ότι είναι καλύτερη ομάδα από το Λαύριο. Έτσι, 1,80 δίνεται, είναι μια θεωρώ καλή επιλογή. Στο Κολοσσός Ρέθυμνο, το 1,44 το Κολοσσό νομίζω είναι αρκετά χαμηλό. Είναι ντέρμπι αυτό ουσιαστικά παραμονή για τις δύο ομάδες. Λογικά ο Κολοσσός το κερδίσει, αλλά στο 1,44 είναι χαμηλό. Όπως χαμηλό αυτή τη στιγμή νομίζω είναι και το 1,42 του Άρη. Έτσι, καινούργιος προπονητής, ο Χολαργός, ο οποίος είναι μια ομάδα που εντός έδρας κάνει ζημιές, εκτός δεν δείχνει κάτι ιδιαίτερο. Αλλά δεν ξέρω, το 1,42 μου φαίνεται μικρό. Θα μου πεις, δεν μπορεί να το δώσει και παραπάνω. Έτσι, δεν μπορεί να το δώσει παραπάνω. Είναι λογικό αυτό. Μου φαίνεται όμως χαμηλό το 1,42. Αν ήταν να παίξω κάτι από όλα αυτά τα σημερινά, τα Α1, θα παίζα νομίζω Προμηθέα και Άρη. Πιο δυνατά Προμηθέα όμως. Έτσι. Αλλά ξαναλέω ότι δεν είναι στις επιλογές μας. Είπαμε ότι οι επιλογές μας σήμερα είναι από NBA. Έτσι. Ξαναλέω τις επιλογές. Μιλγουόκι νίκη επί των Miami Heat στο 1.67, over στον αγώνα των Clippers με τους Nuggets στο 2.18.5 και over στον αγώνα του Houston με τους Spurs στο 2.15.5. Τα όρια είναι δεκτικά από το στοίχημα. Έτσι τώρα σε κάποιες άλλες εταιρείες πάνω κάτω εκεί θα είναι βέβαια. Έτσι, τώρα ένα πόντο πάνω, ένα πόντο κάτω δεν νομίζω ότι κάνει ιδιαίτερη εντύπωση και θα μας αλλάξει τις ισορροπίες. Κάπου εκεί είναι. Έτσι, οπότε δεν αγωνόμαστε. Παίζουμε αυτές τις τρεις επιλογές και συνεχίζουμε. Λοιπόν, ολοκληρώσαμε το NBA, όπου βρήκαμε τις μπασκετικές μας επιλογές. Να δω και αύριο τι έχουμε. Λοιπόν, αύριο... δεν έχει τίποτα αύριο. Αύριο δεν έχει τίποτα. Το Μιλγουόκι του παίζει και πάλι με τους Knicks. Εντάξει, αυτό είναι πιο εύκολο θεωρητικά το παιχνίδι. Αύριο δεν βλέπω να έχει κάτι. Λίγα παιχνίδια, οπότε αύριο δεν ασχοληθούμε. Οπότε σήμερα θα ασχοληθούμε με μπάσκετ, με αυτές τις τέσσερις επιλογές που ανέφερα. Λοιπόν, Λάτσιο Κάλιαρη στο 2-0, εκεί στο 27 βρισκόμαστε. Με την Κάλιαρη να έχει ένα κόρνερ. Η μπάλα περνάει, απομακρύνεται από τους αμυντικούς της Λάτσιο. Οπότε πάμε σε ένα απαραίτητο δισκοδιάλειμμα. Να πω ότι έχει πετύχει δεύτερο γκολ η Κοσδέπε. Αγκαρακουτσού Κοσδέπε 0-2. Ενώ τα υπόλοιπα είναι στο Λαγκζή Σπορ Αλτάι 1-0, Ουρμανιέ Σπορ Αφιόνο Σπορ 2-1. Έχει γίνει το παιχνίδι στην Τουρκία πάντα. ΠΑΟΚ ΠΑΣ Γιάννενα 1-0 στους νέους στην ΚΑΠΑ 19. Λάτσιο Κάλιαρη 2-0. Ενώ ξεκινάει σε λίγο και Σβάιτε Λίγκα. Τρία παιχνίδια έχουμε: ΚΑΠΑ 19 Ολυμπιακός Λάρισα και το Μπέτ Σέιμπαρ. Για την Ισπανία ξεκινάει επίσης και το Μπέτ Σέιμπαρ, το οποίο θα παρακολουθούμε και αυτό. Πάμε σε ένα απαραίτητο δυνητικό διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά. Λοιπόν, επιστρέφουμε και πάλι εδώ, ο Γκούρου Γειτονιά, Λίμπερο 107.4, μόνο στοίχημα. Να πω ότι βλέπουμε και τον Μπέτις Έιμπαρ στο 0-0, εκεί είμαστε στο 10ο λεπτό. Λάτσιο Κάλιαρη στο 2-0, 41, περίπου, 42 πάμε. Στην Ισπανία ξεκίνησαν τα παιχνίδια, εκεί πάμε προς το 55-56. Ενώ Τουρκία είμαστε λίγο πριν, μπαίνουμε στην τελική ευθεία για το τέλος. Αγκαρακουτσού Κοσδέπε 0-3 το παιχνίδι πλέον. Ελαγκίσπορ Αλτάι 1-1. Εμανιγεσπορ Αφιονοσπορ 2-1. Στην πρώτη και δεύτερη κατηγορία της Τουρκίας. Το Έιμπαρ κάνει μεγάλη φάση να ανοίξει το σκορ στο 10ο λεπτό. Βγάζει και ο τερματάς της Μπέτης. Έτσι. Λοιπόν, σε λίγο θα πιάσουμε τα παιχνίδια τα σημερινά, να τα δούμε λίγο τι έχουμε. Τώρα στην Αγγλία, όσον αφορά την, από ό,τι βλέπω εδώ, 26 του μήνα είναι η Boxing Day. Έχει πολύ πράγμα, έτσι, 26 είναι πέμπτη, έτσι, Γιάννη, 26. Όχι. Η 24η. Την Τετάρτη λοιπόν έχει πολύ πράγμα, παιδιά. Έτσι, για το κουπόνι. Στην Πρέμιερ, από ό,τι βλέπω, έχει το Liverpool Newcastle, Manchester United Huddersfield, Tottenham Bournemouth. Ναι. 5 ώρα είναι σαν να έχουμε Σάββατο. Την Τετάρτη
στις 5 ώρα θα είναι σαν να έχουμε Σάββατο. Έτσι, πραγματικά χαμός. Και έχει και πολλά παιχνίδια στην Ιταλία επίσης από ό,τι βλέπω. Οι Βρετανοί παίζουν κανονικά, δηλαδή Αγγλία, Σκωτία γίνεται ένας χαμός. Και οι Ιταλοί παίζουν κανονικά στις 4 έχει αγωνιστική την Τετάρτη. Οπότε ετοιμαστείτε, κάντε την ανάλυση μέσα στη βδομάδα, δείτε τα κουπόνια σας. Γιατί Τετάρτη έχουμε κανονικά αγωνιστική. Ιταλία, Αγγλία, γίνεται ένας χαμός. Και από ό,τι βλέπω και Βέλγιο έχει πολλά παιχνίδια. Και οι αγώνες ουσιαστικά ξεκινάνε τις 3. 2:30-3 ξεκινάνε τα μάτς. Οπότε Τετάρτη θα είμαστε σε επάρξεις από πολύ νωρίς. Γιατί είναι μια γεμάτη φουλ μέρα. Έτσι με Άγγλους, Σκοτσέζους, Ιταλούς και Βέλγους. Από ό,τι είδα, πάρα πολύ πράγμα έχει την Τετάρτη. Έτσι. Λοιπόν, από ό,τι βλέπω εδώ, ναι, την Τετάρτη στις 26 γίνεται ένας κακός χαμός. Πάρα πολλά παιχνίδια, πάρα πολλά παιχνίδια. Έτσι. Λοιπόν, σε λίγο θα έχουμε τον Δημήτρη να μιλήσουμε μαζί του. Στις 2:30 και μετά. Λοιπόν, να πάμε λίγο να δούμε λίγο τι γκολ έχουμε, καθώς έχει τρίτο γκολ ο ΠΑΟΚ στους νέους. ΠΑΟΚ Γιάννενα, ΠΑΣ Γιάννενα 3-0 το παιχνίδι, 43 είμαστε εκεί. Λάτσιο Καγιάρι πάμε στο 2-0. Στα παιχνίδια που ξεκίνησαν τώρα στη Γερμανία δεν έχουμε κάτι στη Zweite Liga. Αρμίνια Μπίλεφερ, Χέντεχάιμ, Ίγκλωσταντ, Ρέγκενσμπουργκ και Σεν Πάολι, Μάγδεσμπουργκ είναι στο 0-0. Γκολ πετυχαίνει τώρα η Σεν Πάολι. Σεν Πάολι ή Σεν Πάολι, όπως θέλετε πείτε την. Μάγδεσμπουργκ 1-0 στη Zweite Liga. Ολυμπιακός Λάρισα στους νέους 0-0. Τωρίνο Ίντερ στους νέους 1-0. Μπέτις Έιμπαρ είπαμε στο 0-0. Λούγκο Σπορ Χιχόν 0-0. Σεκούντα αντιβιζιόν στην Ισπανία. Τώρα εδώ Σαουδική Αραβία δεν ξέρω αν το έχει αυτό. Ελ Αλ Φέιχα με την Οχούντ Μεντίνα είναι στο 0-0. Προφανώς και αυτό κάπου θα το έχει. Έτσι μετά ξεκινάει και δεύτερη Κύπρου. Και στις 2:30 έχουμε το Arsenal Burnley για την Αγγλία. Έτσι Arsenal Burnley στις 2:30 η ώρα. Λοιπόν, να δούμε λίγο τι έχουμε στο κουπόνι στοιχήματος. Στην Αγγλία όπως είπαμε έχουμε το Arsenal Burnley, όπου εδώ να το δούμε λίγο και στοιχηματικά το παιχνίδι για να ξεκινήσουμε σιγά σιγά, έτσι να κάνουμε μια μικρή ανάλυση. Μετά θα μπει και ο Δημήτρης. Εδώ οι αποδόσεις είναι πάρα πολύ χαμηλές. Έτσι παιδιά, στο 1.20-1.25 παίζει το άσος. Το over και αυτό πάρα πάρα πολύ χαμηλό. Νομίζω ότι δεν αξίζει να ασχοληθούμε ιδιαίτερα. Πραγματικά είναι πάρα πολύ χαμηλές οι αποδόσεις. Τώρα να μπει σε μια λογική να παίξεις under, μπορεί να είναι μια επιλογή να παίξει κάτι σαν under, αλλά πάλι είναι ρίσκο. Έχω ξαναπεί ότι under είναι ρίσκο για μένα, γιατί μπορεί να τελειώσει το κουπόνι πολύ νωρίς. Ενώ το over, όσο ζεις ελπίζεις. Το έχουμε δει σε πολλά παιχνίδια τα τελευταία λεπτά να μπαίνουν δύο γκολ και να πληρώνεις. Λοιπόν, η μίχρονο μου στον αγώνα της Λάτσιο 2-0, δεν άλλαξε κάτι. Λάτσιο Κάλιαρη 2-0, αποτέλεσμα πρώτη ημιχρόνου. Στο Arsenal Burnley λοιπόν νομίζω ότι εντάξει, πάρα πολλές απουσίες έχει η Arsenal. Έτσι Μικηταριά είναι αμφίβολος. Εκτός είναι από ό,τι βλέπω Μπεγερίν, ο Μουστάφε, ο Welbeck. Γενικά πάρα πολλές απουσίες η ομάδα της Arsenal. Στα υπόλοιπα αγγλικά έχουμε το Manchester City Crystal Palace στις 5. Επίσης και εδώ οι αποδόσεις εξαιρετικά χαμηλές. Έτσι ένα 15 περίπου άσος στο 1.36 το over. Εδώ όπως και στην Arsenal, αν αξίζει κάτι είναι το goal-goal. Έτσι. Αν αξίζει κάτι είναι το goal-goal. Στο City Crystal Palace λοιπόν το goal-goal από ό,τι βλέπω εδώ στοίχημα είναι στο 2.17 στον αγώνα αυτό. Η Crystal Palace, η οποία έχει να κερδίσει στην έδρα της Manchester City το 1990, μιλάμε δηλαδή 28 χρόνια, και δεν νομίζω να το κάνει ούτε σήμερα. Η City, η οποία θέλει σίγουρα νίκη για να παραμείνει στο κυνήγι της ομάδας της Liverpool. Εντάξει, εδώ τώρα ίσως να έχει βάση για να δω λίγο την απόδοση, να παίξεις κάτι συνδυαστικό, αν θέλεις. Συνδυασμό δηλαδή νίκη, City και goal. Έτσι, αυτό είναι το συνδυαστικό. 1.44 από ό,τι βλέπω το άσο και over 2.5.
ίσως να έχει μια τύχη το άσο και 3,5. Έτσι που είναι στην απόδοση 2. Γιατί λογικά εσύ θα κερδίσει. Το θέμα είναι να βάλει και γκολ. Τώρα βέβαια, άμα πάει στα 4 γκολ, μπορεί να βάλει για ένα Crystal Palace. Αλλά πάλι θεωρώ ότι είναι πολύ χαμηλές οι αποδόσεις για να ρισκάρεις. Έτσι. Λοιπόν, επίσης έχουμε το Chelsea Leicester. Και εδώ πολύ χαμηλό το 1,35 άσος. Στο 1,73 εδώ το over. Στο Chelsea Leicester. Η Chelsea, η οποία γενικά είναι ομάδα σφιχτή. Έτσι δεν βάζει, δεν τρώει. Γενικά είναι λίγο σφιχτή ομάδα. Όπως σφιχτή είναι και η Leicester. Έτσι. Δεν είναι δηλαδή κάτι εξαιρετικό και η Leicester σαν να σκοράζουμε και οτιδήποτε. Η Chelsea, η οποία έχει μείνει αρκετά πίσω, κυνηγάει ουσιαστικά να κρατήσει το Champions League, είναι στους 37 βαθμούς. Η Leicester από την άλλη πλευρά είναι ψιλοαδιάφορη από τώρα ήδη, είναι στους 22 βαθμούς, στην 12η θέση, ούτε ψηλά κυνηγάει και έχει λίγο το νου της και χαμηλά. Έχει 10 βαθμούς από την ζώνη και έχει λίγο το νου της εκεί. Μήπως και γίνει μια στραβή και τρέχουν τελευταία στιγμή. Εδώ νομίζω ότι η επιλογή του over, παρότι είναι σφιχτή, νομίζω ότι κάποια στιγμή και ειδικά τώρα τα Χριστούγεννα, σε αυτές τις ημέρες νομίζω ότι οι ομάδες παίζουν πιο ανοιχτά. Έτσι, το 1.73 στο over εδώ θεωρώ ότι είναι μια καλή επιλογή στο Chelsea Leicester. Huddersfield Southampton. Τη Southampton την είδα προχθές στο παιχνίδι της. Μ' άρεσε, μπορώ να πω. Δεν είναι άσχημη ομάδα η ομάδα της Southampton. Η Huddersfield απ' την άλλη είναι μια πολύ σφιχτή ομάδα, έτσι με πάρα πολλά άντερ γενικότερα, η ομάδα της Huddersfield. Είναι ντέρμπι ουσιαστικά παραμονής. Η Huddersfield είναι προτελευταία με 10 βαθμούς, η Southampton είναι 17η με 12 βαθμούς. Αυτή τη στιγμή όμως το momentum το έχει η Southampton. Έτσι, το momentum το έχει η Southampton. Κέρδισε 3-2 την Arsenal στο περασμένο παιχνίδι εντός έδρας. Είναι όμως ένα ντέρμπι. Νομίζω ότι εδώ έχει πάρα πολύ χ η αναμέτρηση της Huddersfield Southampton. Είναι λίγο, έχει ένα προβάδισμα η Southampton, αλλά και πάλι μέσα στην έδρα της Huddersfield θεωρώ θα είναι δύσκολο το match. Έτσι δεν είναι νομίζω εύκολο. Ένα προβάδισμα δίνουμε στο χ. Πάμε στο Bournemouth Brighton. Έτσι, Bournemouth Brighton λοιπόν, και εδώ ελαφρύ προβάδισμα στον άσο της Bournemouth. Η Bournemouth, η οποία έχασε από την Chelsea μες το εβδομάδα για το League Cup, είναι μια ομάδα που σκοράρει εντός έδρας. Απ' την άλλη, Brighton έχασε από την Chelsea 2-1 στο πρωτάθλημα. Έτσι. Και η Brighton είναι μια ομάδα που σκοράρει. Γενικότερα είναι ένα παιχνίδι ανάμεσα σε δύο ομάδες που, όπως είναι και η Leicester, δεν έχουν ιδιαίτερους στόχους στο πρωτάθλημα. Δηλαδή μπορεί να μείνει στους 23 βαθμούς, η Brighton στους 21. Όπως είπα, κοιτά λίγο πίσω να δουν τι γίνεται με τους υπόλοιπους από κάτω, αλλά μπροστά δεν έχουν κάτι το ιδιαίτερο να κοιτάξουν. Οπότε εδώ νομίζω μια καλή επιλογή θα ήταν το over στο συγκεκριμένο παιχνίδι. Το over το οποίο δίνεται συστήχημα, από ό,τι βλέπω εδώ, στο 2-0-2. Είναι μια αρκετά υψηλή απόδοση για ομάδες οι οποίες και βάζουν και τρώνε goal. Οπότε νομίζω είναι μια καλή επιλογή επίσης το over στον αγώνα της Bournemouth με την Brighton. Έτσι, και κυρίως λόγω απόδοσης θα πω εγώ. Συνεχίζουμε. Πιο κάτω υπάρχει αγώνας της West Ham με την αγαπημένη μας εδώ Watford, την αγαπημένη της εκπομπής. Η West Ham, η οποία στο προηγούμενο παιχνίδι κέρδισε στη Fulham μέσα, εκτός έδρας λοιπόν, κέρδισε 2-0. Απ' την άλλη έχουμε μια Watford, η οποία ανοίξε την Cardiff 3-2 για το πρωτάθλημα. Είναι δύο ομάδες οι οποίες παίζουν καλά, κυρίως η Watford νομίζω μου αρέσει πάρα πολύ. Έτσι. Η Watford, η οποία είναι στους 24 βαθμούς, η West Ham είναι στους 24 επίσης. Ξαναλέω ότι θεωρητικά αυτές οι ομάδες δεν κυνηγάν κάτι. Η Arsenal που είναι πέμπτη για το Europa League έχει 34, έχει 10 βαθμούς πάνω. Έτσι. Δεν είναι κάτι, δηλαδή δεν έχουν κάτι τρομερό φοβερό. Γκολ για την Betis. Στο 20 λοιπόν, Betis Eibar 1-0. Ανοίγει το σκορ Real Betis λοιπόν και προηγείται 1-0 στο 20 λεπτό. Betis Eibar 1-0.
Λέγαμε λοιπόν για το West Ham Watford. Εδώ νομίζω ότι μια καλή επιλογή είναι και το goal goal και το over συγκεκριμένη αναμέτρηση της West Ham με την Watford. Το goal goal δείχνει μια πιο ασφαλής επιλογή. Έτσι και από ό,τι βλέπω εδώ είναι γύρω στο 1.60-1.62 το goal goal συγκεκριμένη αναμέτρηση. Και πάμε σε ένα παιχνίδι το οποίο με έχει τραβήξει να το πραγματικά εγώ να το επιλέξω και να το δω πάρα μα πάρα πολύ ζεστά. Έτσι ο αγώνας Cardiff με τη Manchester United. Η Cardiff όπως είπαμε έχασε 3-2 εκτός έδρας του Watford. Γενικά τρώει και βάζει γκολ. Και από την άλλη έχουμε μια United η οποία έχασε το derby την περασμένη αγωνιστική 3-1 από τη Liverpool. Είναι μια ομάδα που βάζει και τρώει και αυτή γκολ. Απουσίες είναι εκτός ο Λουκάκου, εκτός ο Σάντσες, ο Ρόχο αμφίβολος είναι ο Σμόλινγκ επίσης και ο Νταρνιάν. Και βέβαια εδώ το θέμα με τη United είναι ότι έχει την αποχώρηση του Μουρίνιο και την έλευση του Ole Gunnar Solskjaer στη θέση του προπονητή. Έτσι παλιά δόξα της Manchester United, ο Νορβηγός, ο δολοφόνος με το αγγελικό πρόσωπο όπως τον λέγαν, ο οποίος επιστρέφει στην United στη θέση του προπονητή μέχρι το τέλος της χρονιάς. Έτσι μετά θα πάει United για άλλο προπονητή. Να πω την αλήθεια εδώ, το παιχνίδι με τραβάει για το διπλό. Η United έχει μείνει πάρα μα πάρα πολύ πίσω, έτσι, κινδυνεύει να μείνει εκτός Ευρώπης. Δεν θυμάμαι πώς, πότε έχει γίνει αυτό. Είναι στους 26 βαθμούς, η Arsenal έχει 34 για το Europa League τώρα και η Chelsea έχει 37. Δηλαδή η νίκη είναι κάτι παραπάνω από απαραίτητη. Η Cardiff απ' την άλλη είναι λίγο πάνω από τη ζώνη του επιβασμού. Έχει 14 βαθμούς, 12 η Southampton, 12 η Burnley, 10 η Huddersfield, 9 η Fulham. Η απόδοση κινείται γύρω στο 1,60 από ό,τι βλέπω εδώ στο στοίχημα. Είναι... δεν μπορεί να σου δώσουν και παραπάνω την απόδοση. Έτσι δεν μπορεί να σου δώσουν και παραπάνω το μάτς γιατί ομολογουμένως παίζει η Manchester United με τον τρίτο από το τέλος. Οπότε δεν μπορούν να σου δώσουν παραπάνω τη συγκεκριμένη απόδοση. Για μένα προσωπικά νομίζω ότι η United σήμερα θα κερδίσει. Έτσι με αλλαγή προπονητή, εφόσον επιβεβαιωθούν τα όσα λένε οι Άγγλοι ότι οι παίκτες είχαν πρόβλημα με τον Μουρίνιο και βασικοί παίκτες είχαν πρόβλημα, εντάξει για τον Πογκμπά το ξέρουν όλοι βέβαια, ότι είχε πρόβλημα, νομίζω ότι οι παίκτες τώρα πρέπει να δείξουν ότι ουσιαστικά έπρεπε να αλλάξει ο προπονητής, ότι είχαν θέμα με τον προπονητή. Η απόδοση είναι περίπου στο 1,60. Καλό ίσως να είναι να περιμένουμε στο live να ανέβει λίγο η απόδοση για να το δούμε. Έτσι. Αλλά νομίζω ότι το διπλό στην της United νομίζω έχει αξία. Έτσι παίζουμε μια ομάδα που είναι πληγωμένη, παίζουμε μια ομάδα που αλλάζει προπονητή. Ο προπονητής αυτός έχει ένα ιδιαίτερο δέσιμο με την ομάδα. Οι παίκτες θέλουν να αποδείξουν πολλά πράγματα από τη στιγμή που έφυγε ο Μουρίνιο. Οπότε νομίζω το διπλό εδώ της United έχει μια πολύ σημαντική αξία. Έτσι, είναι χαμηλό, ναι, είναι χαμηλό, είναι στον 60 και εκεί πάνω παίζεται περίπου. Αλλά νομίζω ότι έχει αξία το διπλό της United μέσα στην έδρα της Cardiff. Λοιπόν, θα πάμε σε ένα διαφημιστικό για να πάρουμε μετά το Δημήτρη να ξεκινήσουμε τη δική μας ανάλυση. Εγώ έκανα πια μια ανάλυση λίγο στην Αγγλία στα παιχνίδια τα οποία έχουμε σήμερα. Όσον αφορά το στοίχημα να πω ότι πετυχαίνει γκολ η Regensburg, Ingolstadt Regensburg 0-1 στην Γερμανία. Real Betis είπαμε Eibar 1-0. Ημίχρονο στην Ιταλία Lazio Cagliari 2-0. Να δώσω λίγο τελικά στην Τουρκία. Ankaragücü Zepe 0-3 τελικό. Ελαγίσπορ Altay 1-1. Ερμανιγεσπορ Αφιονοσπορ 2-1. Αυτά είναι τελικά αποτελέσματα. Τελικό επίσης της Ισπανίας, Αλμερία Μπέ Χίδο 2-0, Μελίγια Ρεάλ Μούρθια 1-2 τελικά αυτά τα παιχνίδια και στην Ισπανία. Ενώ η Ισπανία είμαστε περίπου στο 70 στα παιχνίδια που έχουμε τώρα σε εξέλιξη. Δελτα Βίγκο Μπέ Μπούργκος 0-1, Φουελαμπράδα Πορφεραντίνα 1-0, Ίντερ ντε Μαδρίτ Σαρμαντίνο 0-1, Ρεάλ Βαγιαδόλιντ Μπέ Κουνχιέλο 1-1, Αθλέτικο Λεβάντε Εσπανιόλ Μπέ 2-1, Γέιδε Αθλέτικο Μπαλεάρες 2-2, Αθλέτικο Σαν Λουέγκο με την Βιλανοβένσε 2-2, Τζουμίγια Σαν Μαρτίνο 0-1,
Σεβίλη Αθλέτικο Μπανταχώθ 1-0. Στην Ελλάδα ΚΑΠΑ 19 ΠΑΟ Γιάννενα 3-0 στο ημίχρονο. Λάτσιο Κάγιαρι Ρίβα 2-0. Στη Γερμανία Αρμίνια Χέντεχάιμ 0-0. Ίνγκλοσταν Ρέγκεσμπουργκ 0-1. Σεν Πάουλι Μάντεσμπουργκ 1-0. Στην ΚΑΠΑ 19 Ολυμπιακός Λάρισα 0-0. Στην Ιταλία στους νέους Τωρίνο Ίντερ 1-0. Ισπανία Ραλ Μπέτι Σέιμπαρ 1-0. Λούγκο Χιχόν στην δεύτερη κατηγορία Ισπανίας 0-0. Και στη Σαουδική Αραβία εδώ Αλ Φέιχα με την Μεντίνα στο 0-0. Οπότε πάμε σε ένα παρένθεσο διάλειμμα και μετά θα έχουμε εδώ στον αέρα τον Δημήτρη Δαναξή να μιλήσουμε για στοίχημα, να δούμε τις δικές του εκτιμήσεις, τις δικές προτάσεις όσον αφορά το σημερινό κουπόνι. Λοιπόν, πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά. Λοιπόν, επιστρέφουμε και πάλι εδώ, Γκουρούτζι Γειτονιά, στοίχημα και μόνο στοίχημα στο Λίμπερο 107 και 4. Γκολ για την Arsenal με Αντεμπαγιόρ. Στο 14ο λεπτό, λοιπόν, ανοίγει το σκόρ η Arsenal κοντά στην Burnley. Arsenal Burnley 1-0 με Αντεμπαγιόρ να είναι ο σκόρερ. Είπαμε ένα παιχνίδι το οποίο ήταν χαμηλές οι αποδόσεις. Εντάξει, ίσως τον γκολ να έχει κάποια τύχη. Εκτός άμα είπαμε είναι στην Αγγλία, παίρνουν πολύ σοβαρά αυτές τις γιορτές. Γενικά, δηλαδή και οι ομάδες και οι σύλλογοι και οι παίκτες όλοι μπαίνουν σε αυτή τη λογική του εορταστικού κλίματος και δίνουν το κάτι παραπάνω. Έτσι. Όσοι έχουν βρεθεί εκεί πάνω το ξέρουν, καταλαβαίνουν τι εννοώ. Ότι δείχνουν το δίνουν και οι ομάδες το κάτι παραπάνω και είναι η ατμόσφαιρα έτσι πολύ διαφορετική σε σχέση με μια κανονική αγωνιστική. Έτσι. Λοιπόν, να το βλέπουμε τώρα και το παιχνίδι. Arsenal Burnley λοιπόν 1-0. Λάτσιο Κάλιαρη 2-0 στο 57 είμαστε εκεί. Μπέτι Σέμπαρ είπαμε 1-0. Μια φάση πριν για το Έιμπαρ που χρειάστηκε το VAR. Δεν έγινε κάτι όμως. Στη Σβάιντε Λίγκ Αρμίνια, Χέντεχάιμ 1-1 έχει γίνει το παιχνίδι. Ίνγκλοσταν Ρέγκεσμπουργκ 1-1. Σεν Πάουλι Μάντεσμπουργκ 1-1. Έτσι εδώ τα τρία γκολ βγήκαν άνετα. Έχουμε τον Δημήτρη. Ωραία, πάμε να συνομιλήσουμε τον Δημήτρη. Να θυμίσω ότι έχει διαγωνισμό έτσι κάθε εκπομπή. Στέλνει το μήνυμά σε FM και ενώ το μήνυμά στο 54526 με τι προτάσει σα, εκτιμήσει σα και εφόσον επιβεβαιωθούν, μπαίνετε στην κλήρωση για μια δεκάρα PaySafe προσφορά από τα καταστήματα ηλεκτρολύση. Έτσι, Γρηγορίου Λαμπράκη 169 και Δελφόρ 96. Μπαίνετε και στη σελίδα του στο Facebook, ηλεκτρολύστα ελληνικά και βλέπετε πάρα πολύ ωραία πράγματα που έχουν για την περίοδο του Χριστουγέννου και όχι μόνο έτσι όσον αφορά το σπίτι πάντα. Λοιπόν, Δημήτρη, τι γίνεται, καλησπέρα. Γεια σου, Μάρη, καλησπέρα και στους φίλους ακροατές. Όλα καλά, είμαστε σε ένα διήμερο τελευταίο δυνατό στοιχηματικό έτσι, για όλα τα πρωταθλήματα σχεδόν. Ναι. Και μετά, ξέρεις ότι θα μας απασχολήσουν συγκεκριμένα πράγματα. Πέρα από την Αγγλία, να πούμε ότι στις 26 του μήνα υπάρχει και σεριά. Δηλαδή, ναι, ναι. Οι Ιταλοί φέτος, ας πούμε, θα μιμηθούν λίγο τους Άγγλους. Και Βέλγιο και έχει. Βέλγιο θα έχει και Σκοτία. Έτσι, έτσι, έτσι. Από όλα. Από όλα, είπαμε, την Τετάρτη είμαστε σε επάλξεις. Ξυπνάμε νωρίς, φραπεδιά, τσιγαριά και τα σχετικά. Ξεκινάμε ανάλυση και μετά τρέχουμε. Και μετά τρέχουμε. Από τις 3 ώρες ξέρεις μετά είσαι δελτίο, τικ, κλικ, κλικ, μπαμ, μπαμ, γεια σου. Τα δίνουμε όλα εκεί πέρα. Λοιπόν, έλεγα στην αρχή της εκπομπής, είπα βέβαια για το παίξιμο στο Κιάκο που τα πήγε νομίζω η εκπομπή αρκετά καλά και με τις προτάσεις και με τις εκτιμήσεις που κάναμε γενικότερα σαν διάδα, έτσι, πολλά σημεία τα που είχαμε πει βγήκανε. Εγώ έλεγα ότι με πλήγωσε πάρα πολύ τον γκολ του Ατρόμητου και όπως πήγε με το χαμένο πέναλτι Ατρόμητου νομίζω ότι εντάξει εδώ μας πούλησε που λέμε. Αλλά εντάξει, νομίζω ήταν καλό σε αυτό το κέντρο. Ήταν μεγάλο ποσοστό, πολλά περασμένα. Έτσι. Δηλαδή, τι να σου πω τώρα, μέχρι 80% έτσι, σε μια πρόχειρη έτσι. Ματιά, σωστά, ας πούμε. Σωστά. Ναι, πέρασαν πάρα πολλά. Πάρα πολλά. Οπότε πάμε να συνεχίσουμε το σερί και σήμερα. Να πάμε στο να συνεχίσει η εκπομπή. Είπα εγώ στην αρχή μια μπασκετική τριάδα και έκανα λίγο και μια ανάλυση Αγγλίας. Όπου φάνηκε το ένα σημείο ποιο θα είναι. Θα είναι το διπλό του United με στην Cardiff. Το πιστεύεις έτσι. Το πιστεύω ρε φίλε, άμα δεν κερδίσω τώρα την Cardiff που είναι ψιλοχάλια. Έχω όλε στον πάγκο που όλοι είναι μια οντότητα για τη Manchester United. Έτσι δεν είναι απλά ένας ποδοσφαιριστής που πέρασε και φόρεσε τη φανέλα. Είναι μια οντότητα για τη United, ο Solskjaer. Έτσι.
δίπλα θα είναι και ο Κάρεν και άλλοι άνθρωποι που ήταν στη United. Εντάξει, τώρα να σου πω κάτι, άμα δεν κερδίζει, νομίζω ότι οι παίκτες πρέπει να δείξουν κάτι. Είναι εντάξει. Αν όντως υπήρχε θέμα με τον Πορτογάλο, έτσι τώρα πρέπει να δείξουν τον πραγματικό αν θέλει. Και πιστεύω ότι ο Σόλσκερ λίγο θα αλλάξει την ομάδα του στήλης. Σίγουρα, σίγουρα σε βάθος χρόνου. Τουλάχιστον οπτικά στα μάτια θα γίνει νομίζω σε μεγάλο βαθμό και πάλι ελκυστική. Και επίσης δεν παίζει και ο Λουκάκου σήμερα, οπότε και αυτό είναι σύν. Ναι, ναι για μένα. Γιατί με τον Λουκάκου είναι βαριά τα ζάμπου λέμε. Ναι, εγώ δεν έχω, δεν ξέρω με τον Λουκάκου, έχω ένα θέμα. Ναι, όντως, το έχουμε. Έτσι, από τότε που ήρθε έχω ένα θέμα. Δηλαδή, δεν είναι το λέω τώρα που ο Λουκάκου, ας πούμε, βρίσκει δίχτυα όσο εγώ βρίσκω δίχτυα. Έτσι, γενικά δεν τον είχα τον Λουκάκου, δεν τον είχα σε τόσο υψηλό επίπεδο. Ναι, για τέτοιο επίπεδο, ναι, 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 πραγματικά. Κοίταξε, ξεκίνησε καλά, δεν ξέρω τι έγινε στην πορεία. Έπεσε και σε αυτή την μυστήρια. Έτσι πορεία της Manchester United και έμεινε και αυτός αρκετά πίσω. Όντως σήμερα μιας και που θα παίξει μια πιο επιθετική τριάδα, ίσως αυτό πιο επιθετική, πιο γρήγορη επιθετική τριάδα στη United, ίσως αυτό τη βοηθήσει να ξεπεράσει το εμπόδιο της Cardiff, η οποία έτσι μιας και που ξεκινάμε έτσι με αυτό το παιχνίδι. Εντός έδρας έχει κάποιες νίκες τελευταία. Εντάξει, περιορισμένο δυνατοτήτων βέβαια το ρόστερ της σχέση με τη Manchester United, θα το πάει στη δύναμη. Σταμάτη το παιχνίδι. Εκεί είναι το θέμα να απαντήσει επιθετικά με τα επιθετικά της όπλα η United. Έτσι, γιατί οι Ουαλοί θα παίξουν δυνατά. Ελπίζω να μην μπλοκάρουν τους παίχτες του Solskjaer. Αν ισχύσει αυτά που έλεγες και εσύ και πιστεύουμε νομίζω οι περισσότεροι, αν όντως κάνουμε ένα άλλο πρόσωπο σήμερα στο τεμπούτο του Solskjaer οι ποδοσφαιριστές της United, και όπως είπες, είναι αν δεν κερδίσει και σήμερα, νομίζω ότι η τετράδα και γενικά θα χαθούν οι στόχοι. Έτσι, δεν είναι μικρή. Και, είναι πολύ μεγάλη διαφορά. Δηλαδή, αν κερδίσει σήμερα η Arsenal. Οπότε πρέπει να τρέξεις τώρα. Άμα κερδίσει η Arsenal και χάσει η United, δεν κερδίσει μάλλον η United, θα μιλάμε για μια διαφορά τουλάχιστον 10 βαθμών. Από την θέση που δίνει μέσω πρωταθλήματος Europa League. Έτσι, όχι Champions League, Europa League. Δηλαδή δεν μιλάμε τώρα για πράγματα και τέτοια, μιλάμε απλά για Ευρώπη. Είναι δύσκολα τα πράγματα. Έτσι και η κλήρωση δεν την έφερε εύκολο ζευγάρι για το Champions League να πεις ότι θα προχωρήσει λίγο μήπως και πάρει έφερε στον δρόμο. Οπότε νομίζω ότι για πολλούς λόγους σήμερα η United θα φορτωθεί. Θα φορτωθεί σαν μουλάρι σήμερα η United. Ναι, θα είναι σαν από τις ομάδες που θα φορτωθούν σήμερα. Έτσι. Ελπίζω ότι να πω να σταθεί στο ύψος σε αυτή την... Σωστό. Την φορά και να βγάλει το διπλό. Καλός ή κακός, την προτείνουμε, δεν την προτείνουμε εμείς στα μάτια. Όντως ο κόσμος θα σταθεί στο διπλό της United, ελπίζοντας έτσι και οι δύο να κάνει το καθήκον της. Τώρα στα υπόλοιπα υπάρχουν φαβοροί που νομίζω εύκολα ή δύσκολα θα επιβεβαιωθούν, τόσο η Chelsea απέναντι στη Leicester. Βέβαια δεν είναι τόσο εύκολο το παιχνίδι όσο δείχνουν οι αποδόσεις για την Chelsea. Η Leicester είναι πάντα μια υπολογίσιμη ομάδα, οπότε προφανώς και νομίζω ότι δεν αξίζει κάτι να ασχοληθούμε με αυτό το παιχνίδι. Και στο City Crystal Palace συναντάμε δικαιολογημένα νομίζω χαμηλά τον Άσο. Τώρα από εκεί και πέρα, ξέρεις, τώρα με τα γκολ όποιος μπορεί να βλέπει μεγάλο σκορ ή όποιος στο live έτσι λίγο κολλήσει στην αρχή το παιχνίδι και ανεβαίνουν οι αποδόσεις, μόνο έτσι στα μάτια με τα γκολ όποιος θέλει να το τραβήξει λίγο από τα μαλλιά που λέμε. Σωστό. Ναι, εντάξει, εγώ γιατί προηγούμενα για τη City είπα ότι αν μπει σε μια λογική να πει ότι επειδή είναι και το κλίμα ερωταστικό που οι Άγγλοι συνήθως αυτά τα υπολογίζουν πάρα πολύ. Έτσι, δηλαδή και την Boxing Day είναι τελείως διαφορετικό το κλίμα. Ναι. Η City τώρα να τη βάλει άσο και over 3,5 να πάρει 2. Καλύτερα να παίξει, ας πούμε, τον goal που το δίνει 2,17. Ναι, ναι, εγώ την Chelsea να πει την αλήθεια τη βλέπω ψηλό over. Και το 1.73 δεν θεωρώ ότι είναι άσχημο, το βλέπω ψηλό over, αλλά γενικά γιατί πριν που μίλησε για Αγγλία, εγώ κυρίως πέρα του United στάθηκα στο πιθανό over στο Bournemouth, το οποίο μου αρέσει με την Brighton, και στο goal-goal στο West Ham με τον Watford. Ναι, εκεί θα κατέληγα εγώ στα μάτια όσον αφορά το West Ham-Watford, ότι εδώ αυτό ζευγάρι βοηθά για να έχουμε ένα παιχνίδι με πολλά τέρματα. Τώρα over θα είναι goal goal ή θα είναι, εγώ θα επιλέξω το over λόγω που το δίνει
σε καλύτερη Ναι. νομίζω 1,80 απόδοση. από ό,τι βλέπω τώρα. Είναι ένα 80, μια χαρά είναι. Σε Δεν μπορεί και στοίχημα, παραπάνω έτσι. να το δώσει. Σε στοίχημα. Ναι, βεβαίως. Ναι, νομίζω παραπάνω δεν μπορούσε να το δώσει και οι δύο ομάδες είναι αρκετά επιθετικές, είναι ελκυστικές, είναι και σε καλή κατάσταση, ειδικά η West Ham με 4 σερί νίκες. Οπότε νομίζω ότι βοηθάει το ζευγάρι να έχουμε πολλά γκολ. 3-0 η αγαπημένη σου Λάτσιο. 3. Ναι. Το σκοτώνει το θηρίο, ε. Στο 66, ναι. 3-0 λοιπόν η Λάτσιο. Έτσι, στο 66 η Κάλιαρη η αμυντική της ήταν κάνα 6 ταχύτητες πίσω. Δηλαδή και εγώ μπορούσα να τους περάσω από ό,τι φαίνεται. 3-0 η Λάτσιο με τον. Αν ήταν καλά, ο Λάλιτς. Παίζει και ο Λάλιτς ακόμα. Πώς δεν παίζει. Αυτός ο Λούλιτς. Ο Λούλιτς, ναι. Ναι, αυτός είναι. Άμα λέμε αυτός, τον ίδιο, αυτός παίζει όντως. Ναι. Μάλιστα. Για τη Λάτσιο, λοιπόν. Οπότε κι εσύ είσαι προσεκίστε ο West Ham Watford, έτσι. Ναι, έτσι ακριβώς. Ξέρω κόσμο που θα στηριχθεί στο διπλό της Southampton απέναντι στην Huddersfield. Okay. Μετά το 3-2 επί της Arsenal, η Southampton έχει, ξέρουμε, τελευταίο καιρό και νέο προπονητή. Έχει μια σημαντική απουσία η Huddersfield, οπότε εντάξει δεν θα πω όχι σε αυτούς που πιστεύουν ότι θα έρθουν σήμερα, απλά είναι δύσκολο, είναι δύσκολο όμως. Είναι δύσκολο, είναι ζόρικο, απλά το momentum δείχνει ψηλό Southampton. Τώρα από εκεί πέρα νομίζω ότι η πιο λογική έτσι, επιλογή, η πιο προφανή επιλογή είναι το over της West Ham με την Watford, την goal-goal όπως θέλει ας πούμε ο καθένας. Το διπλό της United είπαμε θα στηριχθεί καλός ή κακός από αρκετό κόσμο, ενώ το Newcastle Fulham είναι από τα παιχνίδια που κρύβουν παγίδες. Οι δύο ομάδες θα παλέψουν μέχρι τέλους για την αποφυγή του επιβιβασμού, αλλά εντάξει, τόσο φαβορή Newcastle δεν είναι στα μάτια μου για σήμερα, οπότε εν ολίγης στα μάτια θα πάρω το βεράκι στο West Ham Watford και θα φύγω από την Premier League. Πάμε Γερμανία να δούμε τι γίνεται εκεί, τι μάτς έχουμε. Πάμε στην Bundesliga που όπως πάντα ξεκινάει στις 4:30. Εδώ στο Nürnberg Freiburg μια πραγματική τριπλή το παιχνίδι. Δύο ομάδες από τα χαμηλά στρώματα της Bundesliga. Το μάτς μπορεί να πάει παντού καθώς πρόκειται για μια μάχη παραμονής και ακόμα κι ας είμαστε ακόμη νωρίς. Ο Leverkusen Hertha. Η Leverkusen δείχνει να πιάνει ρυθμό τελευταία με κάποιες νίκες και μάλιστα σημαντικές, όπως το διπλό της Άλκη την προηγούμενη εβδομάδα με 2-1. Η Χέρτα, εντάξει, μέτρια είναι. Είναι πάντα μια υπολογίσιμη ομάδα, αλλά δεν τρομάζει κιόλα. Είναι πιθανός άσος της Leverkusen εδώ. Είναι καλύτερη ομάδα και θα παιχτεί. Στο Hannover Fortuna δύσκολο παιχνίδι. Και οι δύο ομάδες αυτές έχουν στόχο την παραμονή. Θέλουν να τσιμπήσουν κάτι από αυτό το παιχνίδι, δεν θέλουν να ιτηθούν, δεν ξέρω αν το παιχνίδι μπορεί να μείνει στην ισοπαλία. Στο Λιψία Βέρντερ, εδώ ένας πιθανός μικρός άσος που ενδεχομένως στα μάτια να έχει αρκετά τέρματα, δεν ξέρω πόσο μπορεί να φτάσει το over εδώ σε αυτό το παιχνίδι, αλλά νομίζω στο 51. Ναι, δεν είναι και κάτι το σπουδαίο, πάντως νομίζω ότι θα έχουμε πολλά γκολ σε αυτό το παιχνίδι. Πολύ δύσκολο το Στουτγκάρντι Σάλκε και ομολογουμένος. Ναι. Δεν ξέρω, πραγματικά και οι δύο ομάδες προβληματίζουν για τους στόχους που έχουν θέση. Μένει Στουτγκάρντι να ξεφύγει από τις τελευταίες θέσεις βαθμολογίας και η Σάλκε να προσεγγίσει σε βάθος χρόνου τις θέσεις Ευρώπης και οι δύο ομάδες θέλουν τη νίκη, αλλά δεν ξέρω πού μπορεί να κάτσει αυτό το ματς. Και υπάρχει το Άιντραχτ Φραγκφούρτης Μπάγερν. Στα μάτια εδώ που αρκετός κόσμος και νομίζω λογικά πράττει κοντράρει την Bayern, εγώ την είδαμε στο εβδομάδα με την Λειψία, όντως φέτος δεν είναι καλή, έτσι μας επιβεβαιώνει αρκετές φορές. Η Eintracht είναι από τις ευχάριστες παρουσίες της Bundesliga, προφανώς και δεν υυπάρχει το διπλό αυτό σε αποδόσεις νομίζω γύρω σε ένα 50, αν μπορείς να με βοηθήσεις. Στο ένα 50. Είναι. Ναι. Δεν θα σου πω ότι κοίταξε τα αγγελάρι με μεγάλη σιγουριά η Bayern, αλλά προφανώς η αξία είναι με την κόντρα της και παρά με το να ασχοληθεί κανείς με το διπλό. Είτε, ξέρεις, κυνηγάς την έκπληξη εδώ ή καλύτερα
να μείνεις μακριά. Σε καμία περίπτωση η Μπάγερν δεν εμπνέει εμπιστοσύνη σε τέτοιου είδους δύσκολα παιχνίδια. Κοίτα, δεις, από Γερμανία εγώ έμεινα αυτό που μου άρεσε πολύ. Βέβαια είναι στο 1.60, είναι το over στο Leverkusen Hertha. Έτσι. Ναι, και ο Άσο έχει αξία σίγουρα. Έτσι, απλά θεωρώ ότι το over νομίζω ότι θα είναι πιο εύκολο σε σχέση με το. Γιατί είδα και τη Χέρτα τελευταία, είναι ομάδα που σκοράρει. Εντάξει. Ξέρω ότι Γερμανία. Ναι, Γερμανία, εντάξει, ναι, ναι. Γι' αυτό που λες για το Άιντραχτ Μπάγερν, επειδή και εγώ το σχολίασα και το ζήτησα χθες με έναν φίλο που μου λέει την κόντρα της Μπάγερν. Με βάση την εικόνα, μα δει, δηλαδή τώρα η διαφορά είναι στους 6 βαθμούς. Άιντραχτ με Μπάγερν. Δεν είναι για ένα 50 το μάτς. Δηλαδή, με βάση και την εικόνα της Άιντραχτ δεν είναι για ένα 50. Αλλά... Με βάση την εικόνα των ομάδων στα μάτια, όχι τόσο σε βαθμολογικό. Δεν εμπνέει, δεν είναι πολύ κακή η Μπάγερν. Μέτρια. Αλλά βέβαια δεν πάει να είναι Μπάγερν. Ναι. Ξέρεις ότι εντάξει, που λέω λόγος επειδή δεν γίνονται μόνο στην Ελλάδα αυτά, γίνονται παντού, θα πάρει και ένα σφυριγματάκι παραπάνω. Έτσι, και να μείνει τόσο πολύ, τόσο νωρίς στο μείον 9 με την Dortmund είναι πολύ για αυτούς. Δηλαδή τώρα να μείνει στο μείον 9 είναι πολύ. Ναι, εγώ σου λέω μπορεί να κερδίσει, είναι το πιο ναι, πιθανό. Ναι, είναι δύσκολο. Στέκομαι σε αυτό που είπες. Αλλά να ασχοληθεί με αυτό το παιχνίδι είναι με την κόντρα παρά με το διπλό. Έτσι, αυτό... Ή θα πας στην κόντρα ή το αφήνεις. Ή το αφήνεις και αφήνεις και 0-3 που λέω. Σωστό. Ή θα πας στην κόντρα ή το αφήνεις. Έτσι. Νομίζω ότι αυτό είναι το πιο σημαντικό που είπες. Εγώ την Leverkusen μόνο θα έπαιρνα από την Bundesliga και το over, έτσι, που το συζήτησες και εσύ δείχνει αρκετά πιθανό. Κατά τα άλλα η αγωνιστική είναι αρκετά δύσκολη. Ναι, μπορεί να το κάνεις και ένα κόμπο αυτό, έτσι, άσο και over, μπορεί να το κάνεις και ένα κόμπο αυτό. Ναι, σωστό, ναι, μπορεί να γίνει και αυτό. Η Leverkusen νομίζω ότι έχει αξία και το άσο over έχει αξία νομίζω. Έτσι, ναι, βέβαια. Λοιπόν, πάμε, πού πάμε μετά. Θες να πάμε Ιταλία, πάμε Ιταλία που είναι γεμάτο, σήμερα πάμε, είμαστε φουλ. Ιταλία που είναι φουλ πραγματικά η Σεριά και μας δίνει και αρκετά σημεία εξάλλου. Έτσι είναι εκεί θα σταθούμε νομίζω περισσότερο. Και μάλιστα είναι τέσσερις τα ώρα τα περισσότερα παιχνίδια. Στις 7 έχουμε το Πάρμα Μπολόνια Κιέβο Ίντερ και στις 9.30 το Derby de la, πώς το λένε, δεν ξέρω πώς το λένε, Derby de la, ναι, de la Sfagliara τα τελευταία χρόνια, Juventus Roma. Derby de la Sfagliara, μας έχουν κάνει... Ναι, θα τα Sfagliara είμαστε με αυτούς. Έτσι, και έχουμε διαφορά τώρα από τους βαθμούς, 20 και βαθμούς, δηλαδή, εντάξει. Τρέλα. Είναι να τρελαίνεσαι. Λοιπόν, για ξεκινά. Θα πάμε και εκεί προς το τέλος. Στις 4 υπάρχει ακόμα ένα ενδιάφερο παιχνιδί. Είναι το Μίλαν Φιωρεντίνα, έτσι, από τα καλά μάτς. Η Μίλαν έχει κάποιες απουσίες στα χαφ, αλλά και αυτή η Φιωρεντίνα δεν με τρελαίνει φέτος. Να σου πω την αλήθεια, θα βάλω κάπου έτσι ένα δελτίο με ρίσκο τον άσο της Μίλαν, απλά έτσι για το βάση instinct, όχι κάτι παραπάνω. Πιστεύω ότι σήμερα που τη φοβούνται αρκετοί μπορεί να πάρει την νίκη. Yeah. Στο Έμπολι Σαμπτόρια δύσκολο μάτς, αλλά το γκολ εδώ στα μάτια βάσει της ποιότητας που διαθέτουν οι δύο ομάδες μπορούν να σκοράρουν από μια φορά και ας κερδίσει μετά όποιος θέλει. Το ίδιο πιστεύω και στο Τζένοα Αταλάντα. Τζένοα έχει αλλάξει προπονητή, είναι ο Πραντέλη τις τελευταίες εβδομάδες. Μας έβαλε 2 γκολ στο Ολύμπικο, έφαγε 3, έχασε την προηγούμενη εβδομάδα με 3-2. Ναι. Νομίζω ότι ούτως ή άλλως στην έδρα της είναι αρκετά πάντα πιο υπολογίσιμη. Η Αταλάντα πιστεύω ότι θα σκοράρει με την ποιότητα που διαθέτει και εδώ το goal είναι από τα πιο δυνατά μου, έτσι, από τις πιο δυνατές μου επιλογές. Στο Νάπολις πάλι εδώ δεν μπορούμε να συζητήσουμε πολλά. Πολύ χαμηλός ο άσος η Νάπολη, λογικά θα προσθέσει άλλους 3 βαθμούς στο ενεργητικό της. Πιστεύω ότι ήρθε η ώρα να επιστρέψει στις νίκες η Ουντινέζε, το δικό της παιχνίδι με την Φροζινόνε. Η Ουντινέζη, η οποία προβληματίζει, δεν είναι για να βρίσκεται τόσο χαμηλά. Πίστευα τον Άσο, άλλαξε προπονητή, η Φροζινόνε. Βέβαια αυτό λίγο με κρύωσε, να σου πω την αλήθεια, αλλά πάλι ο Άσος νομίζω ότι έχει αρκετές πιθανότητες να περάσει. Στο Σασουόλο Τωρίνο, εδώ είναι από τα καλά, καλοπληρωμένα θα έλεγα στα μάτια που μπορείς να δεις τόσο το goal όσο και το over. Γνωρίζουμε τον προφίλ της Σασουόλο, ποιο είναι, έτσι, αρκετά επιθετικό, αρκετά ελκυστικό.
Και το ίδιο νομίζω θα πράξει και σήμερα. Θα προσπαθήσει να παίξει επίθεση απέναντι στην Τωρίνο που δεν δείχνει τόσο απελευθερωμένη, αλλά η τριάδα της μπροστά και κυρίως ο Μπελότη με τον Ιάγο Φαλκέ είναι από αυτές που λες εντάξει θα βάλουν ένα-δύο γκολάκια που λέμε. Οπότε το goal και το over σε καλές τιμές επαναλαμβάνω. Νομίζω ότι αποτελεί μια είναι καλοπληρωμένη. Το Σασόλο που λες το over είναι στο 2-30, το goal στο 95 στοίχημα. Κοίτα να δεις έτσι. Το over που είπες 2-30 είναι πολύ καλή τιμή γιατί και οι δύο ομάδες έχουν καλούς επιθετικούς. Εδώ το μόνο που μας έτσι που θέλουμε την τύχη να ανοίξει νωρίς το σκορ, νωρίς, να βοηθήσει η ροή του αγώνα, να έχουμε τουλάχιστον ένα τέρμα στο ημίχρονο για να βγει αυτό το 2-30 στο over που νομίζω ότι είναι fair, είναι από τις αποδόσεις που αξίζει να τιμηθούν για όσους παίζουν. Ψιλομανούρα, από ό,τι βλέπω τώρα στο Arsenal Burnley, εδώ έχουμε κάτι εντάσεις εκεί. Έχουμε κάτι ψηλές. Ναι, έχουμε λίγο έτσι μια... Με αυτός ο μαλλιάς, ο πιτσιρικάς της Arsenal είναι λίγο έτσι μούρι... Καμπανόφατσα που λέμε. Ναι, ψιλομανουριάζει να πούμε. Παπασταθόπουλος εκεί, να πάλι εδώ βλέπω τις προξήματα εκεί. Με έναν της Burnley. Ναι, όντως. Στη μια γωνία είναι μια εκεί με τον διαιτητή, στην άλλη πλευρά είναι κάποιοι άλλοι. Όντως, έχουμε λίγο... Τώρα ποιον φωνάζει για να δούμε τώρα, έχουμε καμιά... Κάποιον φωνάζει, όμως έχουμε καμιά... Κανα κόκκινο, ξέρω εγώ, δεν νομίζω. Καμιά κόκκινη για να τρέχουμε πλέον. Δεν νομίζω. Εντάξει, και οι διαιτητές είναι στο ερωταστικό κλίμα. Για να δούμε λίγο τώρα ποιος είναι εκεί, ο Μπάρνς είναι από την Μπέρνλι με τον Σοκράτη. Τα λέει και ο Παπασταθόπουλος. Τι εξηγεί κάποια πράγματα του Μπάρνς, ο Μπάρνς δεν θέλει καν να τον ακούσει. Δεν μας δίνουν τη φάση λιμάνι εδώ γιατί διαμαρτύρονται η αγωνιά, αλλά δεν ξέρω αν είναι εκτός φάσης η αγωνιά. Δεν είδα. Που οι Λάτσιο φεύγουν ένας με πέντε, με δύο μάλλον. Δύο με πέντε στον ενδιασμό για τη Λάτσιο. Για να δούμε τι θα κάνει, τι δίνει και το χάνει. Απίθανο δηλαδή θα κάνει η Λάτσιο να κάνει τέσσερα. Ναι, ο Immobile. Να τώρα μας δείχνουν τη φάση λίγο, για να τη δούμε λίγο. Παπασταθόπουλος μπρόχνονται εκεί, πέφτουν κάτω, κεφαλοκλείωμα, δίνει μπάς, ναι. Ελληνορωμαϊκή λίγο είχα. Ναι. Είναι λίγο αρκετά τσαμπουκαλυμένη. Ώρα, ναι, αρκετά τσαμπουκαλυμένη φάση. Για να καταλάβει ο κόσμος, έτσι ο Παπασταθόπουλος βάζει το κορμί του για να μην πάρει την μπάλα μπάς και να βγει εκτός για την Arsenal. Και έτσι πως πέφτουν τα αγκαλιάζονται λίγο. Ο Παπασταθόπουλος λίγο με τον αγώνα την κάνει λίγο. Εντάξει, να μην λέμε τώρα, την κάνει λίγο την ιστορία. Με το χέρι το έχει λίγο έτσι παρατεταμένο με τον αγώνα. Μετά ο άλλος τον πιάνει κεφαλοκλείδωμα. Έτσι ο Μπάρνς. Και είναι για ένα λεπτό, έτσι κουλουριάζονται λίγο στην ελληνομαϊκή αλλαγή, πολύ γρήγορα. Ναι. Έτσι, ο Λιστάινερ μπαίνει στον αγώνα για την Arsenal. Στο 36 είμαστε εκεί, η Arsenal μπαίνει στο 1-0. Λοιπόν, λέγαμε για Ιταλία, έτσι λέγαμε για τα σώστα, να είπαμε για τις τιμές. Τα παιχνίδια των 4 και έχουμε δύο για τα παιχνίδια των 7. Ο Κιέβο Ίντερ, χαμηλό το διπλό, δεν είναι τόσο εύκολο κατάβλητη τελευταία η Κιέβο. Στιγμή που άλλαξε προπονητή. Αρκετές βέβαια ισοπαλίες που δεν τις επιτρέπουν να ελπίζει βάσιμα, αλλά τα παλεύει τα παιχνίδια της. Ναι. Και προφανώς είναι προς αποφυγή το διπλό της. Ίντερ νομίζω ότι δεν μπορεί να ξεφύγει αυτό το μάτς από τα 2-3 γκολ. Άντε και να κερδίσει Ίντερ νομίζω θα το κάνει πιο δύσκολα. Έτσι τώρα 0-2, 1-2, κάπου εκεί θα πάει το παιχνίδι. Η Πάρμα με την Μπολόνια από τα πλέον ισορροπημένα παιχνίδια εδώ λόγω της σκληροτράχυλης Μπολόνια θα παλέψει έστω για τον πόντο της οπαλίας και λόγω της άνεσης που έχει η Πάρμα βαθμολογικά εδώ βλέπω μια ισοπαλία στα μάτι. Μ' αρέσει αυτή η ισοπαλία της Πάρμα με την Μπολόνια για τους φίλους που παίζουν εκεί και δεν είναι λίγοι και πηγαίνοντας και στο δικό μας παιχνίδι το Juventus Roma και εκεί υπάρχει επιλογή προφανώς και η Juventus είναι το φαβορί της αναμέτρησης, αρκετά καλή παράδοση, έχει 7 άσους νομίζω σερία απέναντι στην Ρώμα στο Τωρίνο. Η κατάσταση των δύο ομάδων είναι εκ διαμέτρου αντίθετες, βέβαια σε ντέρμπι δεν θέλει πολύ να αλλάξει που λέμε το κουμπί. Εδώ το αυτό που βλέπω στα μάτια είναι γκολ, έτσι, δηλαδή και η Juventus να σκοράρει, δηλαδή
δεν πιστεύω πως αυτή η Juventus δεν θα μας βάλει, ας πούμε, δύο γκολ. Ναι. Ίσως και εμείς βοηθήσουμε σε αυτό το, το σκοράρισμα. Και το over για μένα είναι μια επιλογή που νομίζω ότι λόγω της Juventus πληρώνει σχετικά καλά. Είναι γύρω στο 1,80 νομίζω. Κοίτα, 1,75 το έχει εδώ. 1,75, ναι, νομίζω ότι λογικά είναι εκεί μια... θα είναι. Έτσι. Ναι. Ναι, κοίτα, από την Ιταλία. Θα περάσει το over αυτό. Ναι. Από την Ιταλία, έτσι πως άκουσα και με βάση και αυτά που είδα εγώ, συμφωνώ και στον Τζένοα Αταλάντα στο goal goal. Θεωρώ ότι είναι μια επιλογή γιατί και οι δύο ομάδες είναι επιθετικές, σκοράρουν, κάνουν ράνο τα σχετικά. Μακριά από Μίλαν, από Μίλαν και Ίντερ, εγώ δεν παίζω προσωπικά, έτσι, ούτε Μίλαν ούτε Ίντερ, στο τίποτα δηλαδή. Αυτές οι δύο ομάδες έχουν φάει πολύ κόσμο φέτος. Πραγματικά, ναι, δηλαδή, και δεν ξέρω, έχουν, ενώ είναι καλά στη βαθμολογία, σχετικά με την εικόνα που έχουμε τραβήξει εμείς προς από αυτούς, είναι καλά βαθμολογικά και οι δύο, δεν είναι δηλαδή αυτό τόσο χάλια. Αυτό λέγαμε για τη Μίλαν, τώρα τη βλέπεις δηλαδή, η Μίλαν είναι στους 27, η Ίντερ είναι στους 32, αλλά θεωρώ ότι φάγαν πολύ κόσμο σε μάτς κλειδιά που παίχτηκαν. Όχι, κοίταξε, δες τη Μίλαν, έτσι είναι τεταρτή, δες πόσες ομάδες έχει από κάτω της. Αν, ας πούμε, σήμερα κάνει χ, χάσει από τη Φιωρεντίνα, με κάποια άλλα αποτελέσματα μπορεί να βρεθεί πλέον λόγος και εβδομόγωρη, όπως μας έχει συνηθίσει τα τελευταία χρόνια, έτσι. Έτσι. νομίζω ότι το σημείο που θα σταθώ εγώ στην Ιταλία είναι το ντέρμπι. Το Juventus Roma, δεν χρειάζεται να λέμε για τον Άσο. Εγώ ξαναλέω ότι η Juventus θέλει να σπάσει όλα τα ρεκόρ. Έτσι, δηλαδή, από ό,τι διάβαζα από χθες ένα άρθρο, μπορεί να φτάσει μέχρι τους 108-110 βαθμούς. Έτσι πως πάει. Ναι, βέβαια, Αλέγκρι είπε ότι στους 88-90 λέει θα κρυθεί το πρωτάθλημα. Που εντάξει, δηλαδή σου λέει οι άλλοι δεν θα φτάσουν 88-90 βαθμούς. Κοίτα, εγώ πιστεύω κάπου θα χάσει, αλλά τέλος πάντων. Ναι, ναι, πιστεύω ότι θέλει να σπάσει τα ρεκόρ όλα η Juventus φέτος. Θα το κυνηγήσει πάντως. Είναι αλήθεια αυτό. Έτσι, δεν μπορείς να πεις ότι παρότι είμαστε Ρώμα, δεν μπορείς να πεις ότι θα πάμε εκεί για να, να βγάλουμε. Εντάξει, στοιχηματικά. Το 1,44 που νομίζω το δίνει στοίχημα εδώ από ό,τι είδα, το 1,44 στον Άσο είναι μεν μικρό, αλλά είναι νομίζω απόλυτα δίκαιο. Έτσι, μιλάμε τώρα για μια διαφορά 22 πόντους ανάμεσα στις δύο ομάδες. Η Juventus έχει ρεκόρ 15-1-0 και η Ρώμα έχει 6-6-4. Έτσι. Δηλαδή η διαφορά είναι τεράστια αυτή τη στιγμή. Θεωρώ ότι είναι ντέρμπι. Ο Άσος νομίζω ότι είναι μικρός σαν σημείο. Μένω και εγώ στο over στην επιλογή. Τώρα δεν ξέρω αν θα τη βοηθήσουμε. Τώρα άσο over είναι, θα είναι. Σχεδόν ναι, over όπως θέλω καθένα. Δεν ξέρω αν θα τη βοηθήσουμε κι εμείς ή αν θα το βγάλει μόνη της η Juventus. Ναι, δεν αποκλείεται καθόλου. Μένω στο over. Θα μου πεις τώρα θεωρητικά βάζεις και το άσο over μαζί. Έτσι σαν κόμπο στοίχημα. Νομίζω είναι και οι δύο καλές επιλογές. Ναι. Έτσι, εγώ σε αρώμα δεν θέλω να βάλω το άσο over, αλλά νομίζω ότι και το άσο over, δηλαδή κόμπο να το κάνει σε διάσμο. Ναι, πώς έχει, νομίζω ότι στοιχηματικά έχει πολλές πιθανότητες, γιατί μιλάμε για μια Juventus η οποία είναι σε εξαιρετική κατάσταση. Όποιο και να βάλει μέσα Allegri είναι για μένα πάνω κάτω το ίδιο πράγμα. Έτσι, δεν χάνει πολύ σε σχέση με τον πάγκο που έχει δημιουργήσει. Και το άσο και over είναι στο 2-12. Έτσι, νομίζω είναι μια πολύ καλή επιλογή. Έτσι, εντάξει, το στοίχημα άλλο η ομάδα και άλλο το στοίχημα. Εγώ θα το βάλω απλό over γιατί μπορεί να ελπίζω μέσα να γίνει καρακούλο. Ένα-δύο, εντάξει, ναι, να είμαι καλυμμένος. Αλλά νομίζω ότι στοιχηματικά και το κόμπο άσο over έχει αξία. Και το over απλό στο 1,75, γιατί ξαναλέω ότι βάζεις το over γιατί μπορεί να κάνει 3-0 η Juventus. Έτσι, γι' αυτό δεν λέω goal-goal που είναι καλύτερη απόδοση. Γιατί μπορεί εμείς να μείνουμε στο κουλούρι και να γίνει κανένα 3-0 από την Juventus. Οπότε νομίζω ότι το over εδώ έχει μια πολύ σημαντική αξία στο derby και αυτό κρατάω από Ιταλία. Έτσι, το over στο Juventus Roma. Ωραία. Λοιπόν, αυτά πάμε... με την Ιταλία δεν είναι και λίγες επιλογές. Θα κάνουμε μια σωστό. Σωστό. Να πω λίγο εγώ, Δημήτρη, να σε διακόψω. Αρμίνια Μπίντεφελ, Χέντεχάιμ 1-2 το παιχνίδι. Τα υπόλοιπα είναι στο 1-1 τα γερμανικά. Λοιπόν, στην Ιταλία είπαμε 3-0 η Λάτσιο. Στην Ελλάδα, στο ΚΑΠΑ 19, 2-0 προηγείται ο Ολυμπιακός της Λάρισας. Μπέτι Σέιμπαρ στο 1-0. Άρσεναλ Μπέλι στο 1-0 εκεί στο 42. Αυτά μετά θα πω εγώ τα τελικά τα οποία έχουμε στην Τρίτη Ισπανίας. Έτσι, μια που λέμε για Ισπανία, πάμε και Ισπανία. Να δούμε τι γίνεται πάμε σήμερα. Πάμε και στην Ισπανία.
στο τέταρτο από τα έτσι, μεγάλα πρωταθλήματα που βλέπουμε κάθε Σαββατοκύριακο. Το Μπέτις Eibar είπες παίζει 1-0. Από εκεί και πέρα στις 5 και 4 νομίζω, ναι, υπάρχει το Ατλέτικο Μαδρίτης Εσπανιόλ. Η Ατλέτικο πλέον πέρα από τα αποτελέσματά της είναι και λίγο πιο ευχάριστη στο μάτι. Έχει ανεβάσει ρυθμούς η ομάδα του Σιμεώνε. Είναι ακόμα διεκδικήτρια σαφώς του τίτλου. Θα κερδίσει την Εσπανιόλ. Χαμηλός όμως ο Άσος. Και επειδή επαναλαμβάνω ότι η Ατλέτικο είναι λίγο καλύτερη σαν ομάδα τελευταία, παίζει καλύτερο ποδόσφαιρο, δεν αποκλείεται να νίξει λίγο το σκορ βοηθώντας και η Εσπανιόλ. Και το λέω αυτό αρκεί να δει κανείς τις αποδόσεις. Νομίζω ότι είναι πάνω από 2 το over. Και για ισπανικό παιχνίδι για την στο 2 είναι. Στο 2 είναι. Ωραία. Είναι εκείνη την ώρα θα το σκεφτώ επιλέγοντας το over, ελπίζοντας να βοηθήσει ως προς αυτό και η Εσπανιόλ. Τα δέχεται τα γκολ της φέτος η Ατλέτικο Μαδρίτης και τις φάσεις. Η Εσπανιόλ είναι επικίνδυνη ομάδα, οπότε το over δεν είναι και τόσο απίθανο. Μπαρτσελόνα Θέλτα. Η Μπαρτσελόνα είναι σε δαιμονιώδη φόρμα τελευταία και ο Μέση κυρίως, που σκοράρει και μοιράζει assist συνεχώς το τελευταίο χρονικό διάστημα. Γι' αυτό και συναντάμε και πολύ χαμηλές αποδόσεις. Ούτως ή άλλως θα συναντούσαμε για τον Άσο της Μπαρτσελόνα απέναντι στην Θέλτα. Εδώ και τα πολλά γκολ να συνδυάσει στα μάτια. Νομίζω ότι πάλι οι αποδόσεις είναι... Το over 4,5 το 2,25. Φαντάζομαι. Λες, κανένα 5-1. Πάμε, κοίτα, δεν θα πάμε. Κάτι. Από αυτό το παιχνίδι, αν θα παίξει κάτι, θα παίξει το over 4,5, γιατί η Μπαρτσελόνα όπως είπες είναι φωτιά και ο κοντός έχει τραλαθεί. Ή θα βάλεις τον γκολ που η Θέλτα εκτός βάζει γκολ. Στο 1,80. Και συνήθως η Μπαρτσελόνα, ξέρεις, αυτά τα μάτς τρώει και μετά χτυπάει. Σε αυτά τα μάτς μέσα στο Camp Nou. Δηλαδή εγώ αν θα έπαιζα κάτι θα ήταν το γκολ. Και άστο να πάει, γιατί η Θέλτα ξέρει τι θα γίνει, θα πάει να βάλει ένα γκολ. Δεν θα κάτσει πίσω, γιατί και να κάτσει πίσω δεν έχει αξία. Έτσι. Ναι. Δηλαδή πιστεύω ότι αν μια ομάδα πάει στο Camp Nou σε αυτό το επίπεδο, όπως ας πούμε η Μπέτις θα πάει κάνει το 2-4. Ναι, έτσι. Δηλαδή μόνο έτσι να βγάλεις κανένα τρελό μάτς, ας πούμε, κατάλαβες. Δηλαδή ναι, ο τρεματάς σου να τα βγάζει όλα και εσύ να κάνεις 4 σούτ και τα 4 να πάνε μέσα. Δηλαδή δεν νομίζω ότι η Θέλτα θα βγει για τον γκολ. Και στα εκτός έδρας η Θέλτα από ό,τι είδα, σχεδόν στα τελευταία 5 σίγουρα έχει γκολ εκτός έδρας. Όχι, είναι πάντα μια ομάδα την οποία την υπολογίζεις τουλάχιστον επιθετικά. Πίσω είναι Κλάφτα Χαράλαμπε και με τον Άσπας εκεί μπροστά, ξέρω εγώ, μπορεί να κάνει τη ζημιά. Εγώ να σου πω την αλήθεια, στα μάτι μου άρεσε περισσότερο το over 4,5. Δηλαδή είναι που είναι η Μπαρτσελόνα φωτιά, λες θα βάλει και κανένα γκολ η Θέλτα, οπότε δεν αποκλείσει να πούμε και κανένα 5-0 και κανένα 6-0 ναι, σε καλή μέρα της Μπαρτσελόνα. Έτσι φυσικά, έτσι πως δείχνει η Μπαρτσελόνα. Λες, ναι, όποιος θέλει, κοίταξε, επειδή λες θα το παρακολουθήσω, ξέρω εγώ το παιχνίδι, είμαι Μπαρτσελόνα, ξέρω εγώ, και περιμένω πολλά γκολ, ρίχνω το over 4,5 και περιμένω να πούνε γκολ στο 2-25. Σωστό, ναι. Λοιπόν, και έχουμε και το Θέλτα Ρεάλ Βαγιαδολίδη το βράδυ. Και το Μπιλμπάο. Το Μπιλμπάο, συγγνώμη, το Μπιλμπάο Ρεάλ Βαγιαδολίδη. Ναι, ναι, ναι. Βελτιώθηκε πάντως τελευταία. Στη Θέλτα. Ναι. Με τη Χιρόνα την είχε σταμάτη στο μισό, το 1-0 εκεί στο 90 κάτι με τον Ιραϊθό, τον Αρκούρη Μασκοράλη. Από το σημείο του πέναλτι, ο Ιραϊθός, ο πρώην τερματοφύλακα της Μπιλμπάο, είχε κάνει το παιχνίδι της ζωής του απέναντι στην ομάδα που τον ανέδειξε, που αγαπάει νομίζω. Ναι. Και την επόμενη εβδομάδα έπαιξε με την Αλαβές, δηλαδή την προηγούμενη έφερε 0-0 και πάλι είχε κάποιες καλές στιγμές, οπότε είναι σε άνοδο η Μπιλμπάο. Η Βαγιαδολίδη την έχω να σου πω την αλήθεια σε εκτίμηση, είναι μια στυλοτράχηλη ομάδα. Αλλά έχει το momentum, η Μπιλμπάο θέλει να πάει στις διακοπές του Χριστουγέννου λίγο πιο καλά, έτσι ψυχολογικά. Έχει το πάνω χέρι, νομίζω ότι και εσύ θα ήθελες λίγο παραπάνω τον Άσο για να σκοτήσεις. Ναι, ναι. Σωστό, ναι. Και εγώ προς τον Άσο ήμουνα, να σου πω την αλήθεια, Δημήτρη.
Γιατί όπως είπες και το momentum είναι Bilbao και δεν έχει απουσίες, όλοι σχεδόν όλα τα που λένε είναι μέσα στον αγωνιστικό χώρο, στο παρκέ που λέμε. Αλλά είναι το 1.75, είναι λίγο που βλέπω ναι, εδώ γενικά και δεν είναι τόσο αντιπροσωπευτικό. Δεν είναι τόσο, ναι. Δηλαδή είναι σφιχτή, είναι καλή ομάδα και η Βαγιαδολίδ. Δεν είναι, δηλαδή μπορεί να σου κάνει ζημιά. Να ναι, πεις ναι, ότι θα οπότε την... Οπότε καλύτερα να μείνουμε φίλοι. Έτσι. Καλύτερα να το δούμε, βγάλουμε, να δούμε το ματσάκι και εφόσον μέσα στο μάτς φανεί ότι εντάξει, βλέπεις ότι έχει ένα προβάδισμα με την μπάρα, κάποια στιγμή θα το βάλει τον γκολ, βάζεις ένα, ναι, ένα στοίχημα. Αλλά δεν είναι για τόσο, τόσο χαμά. Άμα το δίνει κοντά στο δίφραγκο θα το παίζα. Έτσι. Ναι, εκεί έτσι είναι το παιχνίδι, κοντά στο 2 στα μάτια. Τώρα απλά βάζουν φανέλα, σου λέει Μπιλμπάο είναι, δεν θα πέσει, ναι, λίγο ανέβηκε, δεν ναι, έχει πέσει ποτέ. Έτσι, να θυμίσω Ρεάλ Μπιλμπάο και η Μπαρτσελόνα δεν έχουν πέσει ποτέ. Έτσι. Όλοι οι άλλοι την έχουν κάνει τη βόλτα. Εμείς δεν έχουμε πέσει και παίζουμε μόνο με Βάσκους. Δεν παίζουμε ούτε με Αργεντίνους, ούτε με Βραζιλιάνους. Έτσι. Αλλά στο 1.75 ευχαριστώ, δεν θα πάρω. Μπιλμπάο είμαι, ναι, Μπιλμπάο, αλλά δεν θα πάρω στο 1.75. Ή γενικά έχει αυτές τις τιμές, έτσι, 1.70, 1.75. Τουλάχιστον 2. Ναι, δεν είναι, για τόσο, δεν είναι τόσο εύκολο το ματσάκι. Λοιπόν, τι έχουμε τώρα άλλο βασικό? Λοιπόν, εγώ έχω αλλιεύσει από την αγαπημένη μου Τουρκία ένα διπλάκι. Mm. Έτσι, δεν μπορώ να βλέπω 2.50 κάτι την Μπεσίκτας στη γειτονιά της με την Κασίμπασα. Έτσι είναι παιχνίδι της Κωνσταντινούπολης. Αυτό, προφανώς η Μπεσίκτας θα έχει περισσότερο κόσμο εκεί μέσα. Δεν θα ταξιδέψει καθόλου. Η Κασίμπασα έχει πιάσει το ταβάνι της. Πέφτει τελευταία αγωνιστικά νομίζω και έχει και ένα-δύο εσωτερικά προβληματάκια με τον καλύτερο της παίκτη να θέλει να φύγει, τον Μαχμούτ Ρεζεγκέτη, το λένε τον κύριο, νομίζω ότι αυτός είναι, ναι, στην παίκτης του Αρτά, και νομίζω ότι η Μπεσίκτας, η οποία δεν θέλει να μείνει πίσω, είναι από τις ομάδες, το έχουμε ξαναπεί, που την εμπιστεύεσαι λίγο παραπάνω και σε σχέση με τη Γαλατά Σαράι και με την Φενέρμπαξη, είναι λίγο πιο σοβαρή και νομίζω ότι τις αποδόσεις που σε λίγο θα αγγίξουν, τις αποδόσεις outsider, αξίζει να επιλεχθεί, κυρίως το αναλαμβάνω γιατί είναι σαν να παίζει στο γήπεδό της, έτσι είναι, Κασίμπασα δεν έχει κόσμο, ο περισσότερος λαός θα είναι με το μέρος της. 3-1 να πω ότι μειώνει, μείωσε Κάλιαρη, έτσι, Λάτσο, ναι, Κάλιαρη, ωραία. 3-1 το παιχνίδι. Οπότε εκεί είμαστε έτσι για τις φίλες που θέλουν μια απόδοση λίγο μεγαλύτερη, να στηριχθούν κάτι για σύστημα, το διπλό της Μπεσίκτας αποτελεί επιλογή. Στη Γαλλία πολλοί κόσμος θα πάει με τον Άσο της Μονακό, αλλά ο Άσος είναι πολύ χαμηλά και δεν ξέρω το γιατί. Η Γκά μπορεί να είναι τελευταία, αλλά εντάξει δεν παίζει και με μια ομάδα τη Μονακό η οποία είναι, ξέρω εγώ, πολύ ψηλά. Είναι πάνω κάτω στην ίδια βαθμολογική θέση, οπότε σε καμία περίπτωση δεν σηκώνει τόσο αποδόσεις, τουλάχιστον φαβορεί η ομάδα του Thierry Henry. Υπάρχουν χαμηλοί άσοι, δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί να περάσουν σε τέτοια ντιζόν, η Λίλ με την Τουλούζ, η Ρεν με την Νιμ, τη Ρεν ίσως να επέλεγα από αυτά όλα τα σημειάκια. Πολύ δύσκολο, εκτός από τα παιχνίδι για την Λιόν μέσα στην έδρα της Μομπελιέ. Ενώ για την Σεγούντα βλέπω στα μάτια δύο σημεία. Ένα πιο λογικό, ο Άσος Σαραγώσα με την Εξτρεμαδούρα, νέο προπονητή Σαραγώσα, αντιμετωπίζει μια ομάδα στα μέτρα της και ήρθε η ώρα να επιστρέψει στις νίκες. Και βλέπω την ομάδα του Πάκο Ερέρα να κάνει σε αυτή επιτέλους, τώρα που δεν την περιμένει κανείς, μέσα στην Κόρδοβα, κοντά στο τριαράκι. Είναι το διπλό για τους φίλους που θέλουν ένα συστηματάκι ή κανένα drone bet, για όσους γνωρίζουν, έτσι και η Σεγούντα μας δίνει αυτές τις δύο επιλογές. Πιο ζεστά όμως κρατάω από τα περιφερειακά το διπλό της Μπεσίκτας μέσα στην έδρα της Κασίμπασα, στο τοπικό τερμπάκι της Κωνσταντινούπολης. Ωραία. Λοιπόν, εγώ από τα περιφερειακά, έτσι λίγο που κοίταξα, δεν έχει και πολλά βέβαια να πούμε την αλήθεια, έτσι πάρα πολλά πρωταθλήματα δεν έχουν αγώνες γενικότερα σήμερα. Λοιπόν, εγώ θα πάω και πάλι με την αγαπημένη μου, η οποία δεν με έχει απογοητεύσει σχεδόν ποτέ, PSV Eindhoven. Έτσι, παίζει με την Αλκμαρ, η PSV Eindhoven.
Έτσι τα έχουμε ξαναπεί, να μην τα λέμε για τους Ολλανδούς. Έτσι, Αλκμάρ και Άγιαξ, Αϊτχόβεν και Άγιαξ, παιδιά. Εντάξει, εμένα το χέρι μου δεν θα μου πάει ποτέ να τις κοντράρω φέτος. Ποτέ. Όπου και να ναι. παίζουν, όπου και να παίζουν, θα είμαι μαζί τους. Αν μου το δίνουν σε καλή απόδοση, θα παίρνω το σημείο. Αλλιώς παίρνω τα γκολ. Έτσι. Τώρα, αν κάποιος άλλος θέλει να βάλει κάτι άλλο, μαγκιά το. Εγώ δεν κοντράρω. Καλά, ναι, σίγουρα. Ομάδα που έχει 15-0-1 και ομάδα που έχει 14-1, δεν τις κοντράρω. 57-7 ναι. τα γκολ. Δεν τις κοντράρω αυτές τις ομάδες. Οπότε σήμερα, Αϊτχόβεν Αλκμάρ. Η Αλκμάρ, η οποία είναι στην πέμπτη θέση, είναι μια ομάδα που και βάζει και τρώει. Έτσι. Η Αϊτχόβεν έχει φάει μόνο 7 γκολ και τα 2 ήταν από την Φέγενορτ. Έτσι. Δηλαδή έχει βάλει ουσιαστικά 5. Εδώ τι να πω. Over 3,5, 1,90 το βρίσκεις περίπου. Το goal-goal είναι πιο χαμηλό από το over 3,5, οπότε εγώ πάω στο over 3,5. Έτσι. Στον ναι, αγώνα Τσαϊτχόβεν με την Αλκμάρ. Δηλαδή, εντάξει, τα έχουμε ξαναπεί. Η Αλκμάρ βάζει και τρώει, όπως είπαμε. Τελευταίο μάτς εκτός έδρας 4-0 τη Χέρακλες που πληρωθήκαμε την περασμένη εβδομάδα για την Αϊτχόβεν. Εντός είμαστε ακόμα πιο δυνατοί, αλλά έχουμε και μια Αλκμάρ που και αυτή παίζει καλά και βάζει. Έτσι, οπότε μπορεί να βοηθήσει και η Αλκμάρ να βγει εύκολα το 3,5. Ναι, δεν περιμένεις, ναι, μόνο, βεβαίως, δεν περιμένεις μόνο την Αϊτχόβεν σήμερα mm-hmm. να σκοράρει. Να πω τελικό για τη Λάτσιο, Λάτσιο Καγιάρι 3-1. Έτσι, δεν περιμένεις μόνο δηλαδή την Λάτσιο να σκοράρει. Τη Λάτσιο κόλλησα τώρα. Την Αϊτχόβεν να σκοράρει. Περιμένεις και ότι η Αλκμάρ θα βάλει και αυτό το γκολάκι της. Και ένα 3-1 θα είναι ένα πολύ καλό αποτέλεσμα για να πάρεις το 1,90 και να τελειώσεις. Έτσι. Λοιπόν, από τα υπόλοιπα δεν είδα κάτι, να σου πω την αλήθεια. Έτσι, να το πω. Δεν μπορώ να πω ότι με ενθουσίασε κάτι γενικότερα. Ναι. Κοίταξε, αύριο ας πούμε έχει η Πορτογαλία μας δίνει αύριο ας πούμε σημεία αρκετά. Θα τα δούμε βέβαια αύριο. Ναι. Έτσι, η Ελβετία δεν έχει νομίζω σήμερα. Σήμερα δεν έχει, όχι, σήμερα δεν έχει. Σήμερα οπότε δεν έχει. Μειώνεται και από αυτό. Ναι. Εντάξει, δεν πειράζει. Ας έχουμε και λίγες επιλογές να βγουν. Το θέμα είναι να βγουν. Όχι, μια έχει ίσα ίσα. Έχουμε αρκετές επιλογές σήμερα. Σωστό, σωστό, σωστό. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε μια σούμα με τη Δημητρή για να πάμε και στο διάλειμμα. Σιγά σιγά. Βεβαίως. Ναι, για πες μου την καλή σου επιλογή. Κοίτα, έχω δύο οβεράκια που μου αρέσουν πολύ. Είναι το West Ham Watford και το Juventus Roma. Δύο over που σίγουρα θα είναι στην καλή τριάδα. Και από εκεί και πέρα αμφιταλαντεύτηκα λίγο με το διπλό της Μπεσίκτας ή τον Άσο της Σαραγώσα στην Σεγούντα. Θα κρατήσω την πιο λογική επιλογή, τον Άσο της Σαραγώσα στην Σεγούντα Division. Οπότε η τριάδα έχει να κάνει σήμερα με το over στο West Ham Watford, τον Άσο της Σαραγώσα με την Εσφερμαδούρα στην Σεγούντα και το overάκι στο ντέρμπι του βραδινού ανάμεσα στην Juventus και την Ρώμα, ένα συντελεστής νομίζω αρκετά καλός σήμερα η συγκεκριμένη τριάδα. Κοίτα, είπαμε ότι η Ρώμα είναι στο 1.70, 1.75 mm-hmm. συγγνώμη το over. Της West Ham το over είναι στο 1.80, έτσι, δεν το λες και άσχημο. Και για να δω λίγο και τον Άσο της Σαραγώσα. Και γύρω στο 1.80 πρέπει να είναι και το ίσως και παραπάνω ο Άσος της Σαραγώσα. Ναι, κάτσε να το δω λίγο τώρα εδώ. Λοιπόν. Ναι, όχι, ναι, πρέπει να δούμε την Σεκούντα, να το βρω, γιατί εδώ δεν το βλέπω. Για να το δω λίγο, να δώσουμε λίγο στον κόσμο την σωστή απόδοση. Λοιπόν, Σεκούντα, 1.85. Να, από ό,τι βλέπω εδώ, η απόδοση είναι από τη στιγμή. Είναι επιλογές λογικές, έτσι. Ναι, και ναι. Είπαμε και άλλα σημεία, ειδικά από την Ιταλία. Τι να πρωτοθυμηθώ, το goal-goal της Τωρίνο με την Σασουόλο με την Τωρίνο, το goal-goal στο Τζένοα Αταλάντα, το διπλό της Μπεσίκτας στην Τουρκία, το διπλό επίσης με ρίσκο της Λας Πάλμας μέσα στην έδρα της Κόρδοβα, τη Λεβερκούζεν αν θες, που και εσύ το βλέπεις over, ναι. Πολλά σημεία. Αλλά καταλήξαμε στην τριάδα που προανέφερα. Ναι, δεν πάμε να τα δώσουμε όλα, απλά τα δίνουμε έτσι σε μια κατάσταση. Ίσως ο κόσμος με την αναφορά μας να διέκρινε κάτι καλύτερο, ναι, σωστό, από σωστό. Την τριάδα. Έτσι, ναι. Ναι. Γι' αυτό τα λέμε, γι' αυτό τα αναλύουμε, αυτά έτσι. Που μας αρέσουν περισσότερο. Έτσι βγάζουμε μια γενική
κατάσταση και μετά βλέπουμε και πράττουμε αναλόγως. Έτσι. Και ο κόσμος μπορεί να έχει το κριτήριο να κρίνει και αυτός από αυτά που ακούει τι του αρέσει περισσότερο και τι θέλει να παίξει και τι πιστεύει. Έτσι. Γιατί ο άλλος μπορεί να πιστεύει την Μπαρτσελόνα σήμερα και δεις 5-0 και 6-0. Να, ναι, βάλει και έτσι. Αυτό το over 5-4,5. 4,5. Οπότε σου λέει είναι επιλογή. Το goal-goal στην Μπαρτσελόνα. Γιατί θεωρώ ότι εγώ το βλέπω το goal-goal. Το οποίο το δίνει αρκετά καλά και μπορεί το goal-goal, ας πούμε, σε 10 λεπτά να έχει βγει. Ναι. Έτσι είναι και αυτό. Έχει. Δηλαδή, λες ότι άμα φάει η Μπαρτσελόνα, θα βάλει γρήγορα. Οπότε μπορεί στο 10 λεπτό, γεια σας. Έτσι, άσπας στο 6-1-0-1, μέση στο 7-1-1. Στο 8 έχει πάει στο ταμείο και πληρώνεσαι. Ναι. Τι καλύτερο. Ούτε περιμένει να μπουν πολλά γκολ, ούτε να κερδίσει η Μπαρτσελόνα, ούτε τίποτα. Άρα, μπράβο. Λοιπόν, εγώ κλείνοντα. Η δικιά μου επιλογή θα μείνουμε, πάμε μαζί πάλι με τη Ρώμα, όπως την περασμένη αγωνιστική που βγήκε πάλι το over που είχαμε πιάσει εκεί. Πάμε και σήμερα και στο over και οι δύο μαζί. Έτσι εγώ το έχω και βασική μου επιλογή, το over της Juventus με τη Ρώμα. Θα πάρω United με το ρίσκο που μπορεί να έχει αυτή η επιλογή. Θα πάρω τη United στο 1.60. Θεωρώ ότι θα βγει και θεωρώ ότι θα κερδίσει και η United εύκολα. Δεν νομίζω ότι θα έχει θέμα απέναντι στην Cardiff. Είναι μια εκτίμηση που έχω, μια αίσθηση αν θέλεις. Ναι, έχετε αυτό το... Και λόγω της αλλαγής του προπονητή. Το έφτω, ναι. Ναι, πιστεύω ρε παιδί μου ότι ο Σόλσκερ θα την αλλάξει λίγο την ομάδα. Και ξαναλέω ότι με γεμίζει πολύ αισιοδοξία και η απουσία του Λουκάκου εμένα προσωπικά. Ναι, το λέω, με γεμίζει. Γιατί μπροστά με τους άλλους τους γρήγορους δεν θα κολλάει μπάλα τώρα στο Λουκάκου μέχρι να την κατεβάσει, να την πιάσει, να τη δώσει. Όλο αυτό είναι μια διαδικασία χρονοβόρα. Και έτσι πως έχει γίνει η Αγγλία που έχει γίνει πολύ γρήγορο το ποδόσφαιρο, που ήταν γενικά, αλλά έχει γίνει ακόμα πιο γρήγορο. Δεν μπορεί να περιμένει τον Λουκάκου να κατεβάσει την μπάλα, να την κρατήσει με το αριστερό, να δει, να πασάρει. Δεν είναι. Ο Λουκάκου θέλει να φέρνει μπροστά την μπάλα, να είναι στην περιοχή. Παπ. Αυτό θέλει ο Λουκάκου. Από τη στιγμή που το κάνει αυτό η United, δεν μπορεί να το κάνει και ο Λουκάκου. Ξεκάθαρα. Και πάω και στην Eindhoven φυσικά. Στο over 3,5 εδώ με την Alkmaar, στο 1,90. Θα το πάρω το match, πιστεύω ότι θα είναι και goal-goal. Να πω την αλήθεια, του είναι χαμηλό το goal-goal. Ναι. Αλλά εντάξει. Αλλά εδώ πας και με μια ομάδα η οποία ξέρει ότι μπορεί να το κάνει και 4-0. Εύκολα. Ισορροπημένη και τεκμηριωμένη τριάδα η σημερινή. Έτσι, δικιά σου, εντάξει. Ελπίζουμε να... Ελπίζουμε να κάνουμε καλές προ-Χριστούγεννα. Να κάνουμε προ-Χριστούγεννα γιατί... Μάλλον να μαζέψουμε στο σακούλι για να. Γιατί, δεν υπάρχουν άντε παίζουμε το Σαββαροκύριακο και μετά του χρόνου. Ναι. Συνεχίζουμε κανονικά και με τον νόμο. Γιατί 26, είπαμε, 26 Boxing Day εκεί έχει πολύ ξύλο. Εκεί θα γίνει. Θέλουμε να κάνουμε μπάγκα για την Boxing Day. Σωστό, να, έχει παιχνίδια πολύ μεγάλα. Έτσι, να ορμήξουμε εκεί. Πολύ μεγάλα. Η Liverpool για παράδειγμα έχει και με Arsenal εντός. Έχει πάει και μέσα στο Manchester. Βλέπω να αποχωρίζεται την κορυφή. Λες. Για τους φίλους της Liverpool, τέλος πάντων. Εδώ θα μας φτιάχνουν. Εδώ δεν είμαστε. Έτσι, αυτό το Χριστουγεννιάτικο ουσιαστικά τώρα γκουρού που έχουμε αυτό το Σαββατοκύριακο. Το επόμενο θα είναι ο πρωτοχρονιάτικος. Και ας ελπίσουμε, όπως είπαμε, να πάμε καλά και αυτό το Σαββατοκύριακο και να πάει ο κόσμος. Καλά να κερδίσει, να κάνει καλές γιορτές. Γιατί και από αυτά τα εξτραδάκια κάνεις ακόμα μεγαλύτερες γιορτές. Ό,τι βγάλεις κέρδος είναι. Κάπου μπορείς να τα ξοδέψεις. Σωστό, σωστό. Τα κέρδη. Σωστό. Λοιπόν, ωραία Δημήτρη, να σε ευχαριστήσω. Έτσι θα τα πούμε και αύριο. Με πολλές ακόμη επιλογές. Καλή σωστό, καλή συνέχεια, καλή συνέχεια. Λοιπόν, αυτά είναι ο Δημήτρη Αναξή. Στην καθημερινή μας ανάλυση, σήμερα είχαμε περισσότερο χρόνο έτσι να τα πούμε λίγο πιο καλά και να κάνουμε μια γενική αναφορά. Είπαμε πολλά παιχνίδια. Έτσι και ο Δημήτρης έχει πολλές επιλογές και εμένα μου αρέσαν και κάποια παιχνίδια γενικότερα που μιλήσαμε. Ξαναλέω, άσος της Σαραγώσα δίνει ο Δημήτρης, το over στον αγώνα της West Ham. Και το over στον αγώνα της Juventus με τη Ρώμα. Σημείο που το έχω και εγώ, το Juventus Roma το over. Εγώ πάω με το διπλό της United μέσα στην Cardiff, στο Cardiff και με το over 3,5 στον αγώνα της Eindhoven με την Alkmaar. Έτσι, PSV, θα τη στηρίξουμε όσο μας πάει. Όσο μας πάει, θα είμαστε εκεί. Λοιπόν, πάμε σε ένα διάλειμμα γιατί λίγο τώρα έτσι όπως μιλάμε τόση ώρα, σε πήρε και λίγο ύπνος. Έτσι, χαλαρός. Μια ώρα, μια απλά, γελάς. Τι θα κάνεις, δεν γελάς. Μια ώρα δεν κουνήθηκες. Δεν κουνήθηκες μια ώρα. Ούτε χαλή δεν άλλαξες. Λοιπόν, φίλος ο Γιάννης, να πω εγώ στη Γερμανία, στη Βάιντε Λίγκα έχουμε Αρμίνια Χέντεχαϊμ 1-2. Ίγκλωσταντ Ρέγκεσμπουργκ μόλις τώρα 1-2. Σεν Πάολι Μάντεσμπουργκ 3-1 το παιχνίδι. Έτσι,
Λοιπόν, Μπέτις με το Έιμπαρ είναι στο 1-0. Λάτσιο Κάλιαρ είπαμε 3-1 τελικό. Και στην Πρέμιερ, Άρσεναλ Μπέρνλι στο 1-0 ξεκίνησε εκεί το δεύτερο ημίχρονο. Λοιπόν, πάμε σε ένα διαμυστικό και επιστρέφουμε σε ένα λεπτά. Λοιπόν, επιστρέφουμε και πάλι εδώ. Λοιπόν, 107 και 4 κορούτσι γειτονιά. Να πω ότι έχει πετύχει δεύτερο γκολ η Άρσεναλ. Άρσεναλ Μπέρνλι 2-0 το παιχνίδι. Είναι συγκεκριμένη αναμέτρηση. Έτσι. Να δω λίγο και τον σκόρερ για την Arsenal. Λοιπόν, ο Αντεμπάγιορ είναι ο σκόρερ για το δεύτερο γκολ της Arsenal κόλλα στην Μπέρνλι. Πάμε στο 90, είμαστε στη Σβάιτερ Λίγκα. Θα δώσω εκεί τα τελικά τα οποία έχουμε. Τελευταίο τελικό θυμίζω στην Ιταλία, Λάτσιο Κάλιαρη 3-1. Στην ΚΑΠΑ 19, ΠΑΟΚ Παζιάννα 7-0. Παρακαλώ. Πολύ εύκολη είναι για τον ΠΑΟΚ κοντά στον Παζιάννα στους νέους. Πλησιάζουμε στο φινάλι, λοιπόν, παίζουμε καθυστερήσει στη Γερμανία. Αρμίνια Μπίλεφελντ Ίντερχαϊμ 1-2. Ίγκλωσταντ Ρέγκεσμπουργκ 1-2. Σεν Πάολι Μάδερσμπουργκ 3-1 είμαστε εκεί. Στην Ισπανία στο 85 είμαστε στο Μπέτις Έιμπαρ 1-1. Τελικό στο Λούγκο Σπορτ Γιχόν 0-0. Εκεί δεν κουνήθηκε φίλο στο Λούγκο Γιχόν. Στη Σαουδική Αραβία, άλλα Φέιχα με τη Μεδίνα στο 2-0 το παιχνίδι. Άρσεναλ Μπέλ είπαμε 2-0. Στους νέους, ΚΑΠΑ 19 Πανατολικός Παναθηναϊκός 1-1. Ξάνθη Άρης 0-2. Στην Αγγλία, στην National League, Barnet Dover Athletic 0-0. Στην Γερμανία, τρίτη κατηγορία, έχουμε λίγο πριν το ημίχρονο. Χάλες Ριζικάου 1-0, Χάσα Ρώστο Κόντμπους 0-1. Καζρούνι Μπραουνσβάικ 0-1, ημίχρονο Μέπεν Λότε 2-0. Μούνστερ Φορτούνα Κολονίας 0-1. Μόναχο 1860, Καζεσλάουτεν 0-0, Καζεσλάουτεν με 10. Βούσμπουγκερ Κίκερς με την Όσναμπριξ το 1-1. Φούτμπολ Λίγκ Πλατανιά Σιρόδοτος 2-0. Στην Τουρκία, Αλάνια Σπορ με την Ισταμπούλ Μπαγιασεκίρ είναι στο 0-1 για την Μπαγιασεκίρ. Μειώνει η Μπέρνλι, για να το δούμε. Κόντρε σουτ γκολ. Ναι, μειώνει η Μπέρνλι λοιπόν σε 2-1. Άρσεναλ Μπέρνλι 2-1. Δεν πάμε τον γκολ, γκολ είχε αξία. Και από ό,τι βλέπω ότι μπορεί και το 3,5 να βγει, έτσι πως πάει το μάτς. Γκολ για την Μπαρνέτ εν τω μεταξύ, Μπαρνέτ Ντόβερ 1-0. Στην Τουρκία είπαμε Αλάνια Σπόρ Μπαγιασεκίρ 0-1. Στην δεύτερη Τουρκία, Γκαζιαντέπ Καρντεμίρ 3-1 ημίχρονο. Για την τρίτη θέση στο Παγκόσμιο Συλλόγων, Κασίμ Άντλερς River Plate στο 0-0. Έτσι. Για το Real Alin δεν είπαμε κάτι στο στοίχημα. Θα το δούμε λίγο γι' αυτό. Εντάξει, τώρα εδώ οι διαφορές είναι πολύ μεγάλες. Τι να πεις και τι να κάνεις. Παρότι η Αραλίνη απέκλεισε την River. Εντάξει, δεν νομίζω ότι μπορείς να σταθείς κάπου. Στο 1.20 ο Άσος της Ρεάλ Μαδρίτης. Στο 1.33 το Over. Στο 1.75 ο Γκολ. Εντάξει, δεν νομίζω ότι μπορείς να σταθείς κάπου. Σε αυτό οι αποδόσεις είναι πάρα μα πάρα πολύ χαμηλές. Έτσι, μόνο στο live και ανάλογα πώς πάει το match, να πεις ότι εντάξει, μπορώ να δω κάτι και να παίξω κάτι. Ανάλογα πώς πάει το παιχνίδι στο live. Λοιπόν, αυτά όσον αφορά τα παιχνίδια τα οποία έχουμε σε εξέλιξη αυτή τη στιγμή στο κουπόνι. Στοιχημάτως θυμίζω Arsenal Burnley 2-1, εκεί στο 65 βρισκόμαστε. Πριν από λίγο μείωσαν οι φιλοξενούμενοι. Λοιπόν, γκολ για τη Σεμπαολή 4-1 κοντά στη Motherwood. Ενώ πετυχαίνει γκολ και η River Plate κόντρα στην Kasim Adlers. Kasim Adlers, River Plate λοιπόν 0-1. Να δώσω λίγο τελικά στη Γερμανία, στη Zweite Liga. Αρμίνια Bielefeld, Heldenheim 1-2 τελικό, χ το ημίχρονο. Σεν Πάολι Μάδερσμπουργκ 4-1 τελικό, χ το ημίχρονο. Ενώ τελικό επίσης και στο, να το βρω λίγο, Ingolstadt Regensburg 1-2 τελικό, χ το ημίχρονο. Έτσι εδώ στη Γερμανία όλα ήταν στο 1-1 στο ημίχρονο. Γκολ όπως είπαμε για τη River Plate, Kasim Adlers River Plate 0-1 το παιχνίδι. Ναι, τώρα δεν ξέρω Κύπρο αν έχει παίξει κανείς, παιδιά.
Όποιος έχει παίξει μπορεί να μου στείλει ένα μήνυμα να το δω. Αν έχει παίξει κάποιος Κύπρο δεύτερη κατηγορία. Η Άσανα τώρα έχει ένα corner με πάσα γίνεται από την αριστερή πλευρά, όπως επιτίθεται η Άσανα. Πασούλης έξω τη μεγάλη περιοχή. Για να δούμε, δεν θα βγει τώρα η σέντρα. Μπαλά πάει πίσω. Η Άσανα, η οποία είπαμε ότι είναι στο 2-1, προηγείται της Μπέρνλι. Κάτι άλλο δεν βλέπω να έχουμε ακόμα αυτή τη στιγμή. Τελευταίο γκολ αυτό της River Plate. Κασίμ Άντλες, River Plate λοιπόν 0-1. Θυμίζω και πάλι λίγο τις επιλογές εδώ που κάναμε τον Δημήτρη. Η δικιά μου επιλογή είναι το διπλό της Manchester United μέσα στην Cardiff, το over στον αγώνα Juventus Roma και το over 3,5 στον αγώνα της Eindhoven με την Alkmaar. Ο Δημήτρης έμεινε στον Άσο Σαραγώσα στην Ισπανία, στη δεύτερη κατηγορία, στο over στο West Ham Watford και στο over στο Juventus Roma επίσης. Μπασκετάκι είπαμε νωρίτερα, μια επιλογή, τη νίκη το Milwaukee μέσα στην επί του Miami. Έτσι πάμε με Γιάννη σήμερα. Το over στο Clippers Denver στο 2.18.5 και το over στο Houston Spurs στο 2.15.5. Έτσι αυτές οι επιλογές όσον αφορά το σημερινό κουπόνι. Και άλλα, και άλλα παιχνίδια βρήκαμε, έτσι είπαμε, και άλλα παιχνίδια με τον Δημήτρη. Το Genoa στο Goal Goal, τον Udinese στο Άσο, είπε και ο Δημήτρης. Τη Leverkusen στο Άσο και στο Over επίσης. Ο Δημήτρης πιστεύει πολύ και το διπλό της Μπεσικτάς μέσα στην έδρα της Κασίμπασα. Η Μπαρτσελόνα λογικά στο over 4,5 είναι μια επιλογή. Εμένα μου άρεσε πολύ το over στο Bournemouth, στον αγώνα της Bournemouth. Μου άρεσε πολύ. Έτσι. Και το goal-goal στη West Ham μου αρέσει εμένα, να πω την αλήθεια. Έτσι και το over στην Chelsea. Γενικά εμένα οι επιλογές μου είναι πολύ αγγλιαδικά αυτή την περίοδο, γιατί είναι και το κλίμα τέτοιο που οι ομάδες είναι έτσι μέσα στο κλίμα το εορταστικό και δίνουν το πάντα το κάτι παραπάνω. Λοιπόν, οι Άρσεναλ τώρα στην επίθεση, ένα βάρος στην μικρή περιοχή, ψιλοδιώχνουν τώρα, διώχνουν καλά. Η της Μπέρνλι, Άρσεναλ Μπέρνλι στο 2-1. Είμαστε εκεί, στο 70 έχουμε μπει. Δυνατό μαρκάρισμα τώρα πάνω στον Τζάκα και φάουλ που δίνεται. Έπεσε πολύ δυνατά για της Μπέρνλι. Πανετολικός Παναθηναϊκός στο Στιτικάμπα 19-1-2 το παιχνίδι. Τελικό στην Ισπανία, η Μπέτις δεν κατάφερε τελικά να κερδίσει. Μπέτις Έιμπαρ 1-1 το παιχνίδι. Προηγήθηκαν οι Γεμπεδόκοι με το Σαντάμπρια στο 22, ισοφάρισε ο Ρεάλα με πέναλτι στο 73. Λοιπόν, Ρεάλ Μπέτις Έιμπαρ 1-1 τελικό αποτέλεσμα. Στην Πρέμιερ Αγγλίας είπαμε Arsenal Burnley 2-1. Στην National της Αγγλίας, Barnet Dover 1-0. Στη Football League, Πλατανιά Σιρόδοτος 2-0. Έτσι, στην Τουρκία, ημίχρονο Αλάνια Σπορ, Ισταμπούλ, Μπαγιασεκίρ 0-1. Προηγείται η Μπαγιασεκίρ, η οποία είναι η πολύ μεγάλη έκπληξη, αν θέλετε, του πρωταθλήματος. Πρώτη με 34 βαθμούς στην κορυφή η Μπαγιασεκίρ, και αν περάσει και εκεί από σήμερα, σίγουρα θα έχει πολύ μεγάλη, πολύ μεγάλο προβάδισμα για τον τίτλο. Από τη στιγμή βέβαια εκεί στην Τουρκία που η Φενέρμπαχτσε είναι στην θέση, παλεύει για την παραμονή. Η Φενέρ αυτή τη στιγμή είναι στη ζώνη, είναι κάτω από τη ζώνη του βασμού. Είναι στη 17η θέση με 15 βαθμούς η Φενέρμπαχτσε. Πάει δηλαδή για φούντο. Η Φενέρ Μπεσικτάς είναι έκτη, η Γαλατά είναι πέμπτη, δηλαδή οι παραδοσιακές δυνάμεις στην Τουρκία, και στην πρώτη θέση είναι η Μπαγκερική, στη δεύτερη Μαλάτια, στην τρίτη η Τραζονσπορ που είναι μετά τις μεγάλες ομάδες της Κωνσταντινούπολης, είναι επίσης ένα πολύ μεγάλο σημείο αναφοράς στο τουρκικό πρωτάθλημα, η ομάδα της Τραζονσπορ. Λοιπόν, αυτά όσον αφορά το κουπόνι στοιχήματος, δεν υπάρχει κάτι άλλο, κάποια άλλη νεότερη εξέλιξη. Σε λίγο ξεκινάει και η Ιταλία, η Serie A, έτσι όπου έχουμε Μίλαν, Φιωρεντίνα, Έμπολη, Σαμπτόρια, Τζένο, Αταλάντα, Σασόλο, Τωρίνο και Νάπολη, Νάπολη, Σπάλ και Ουντινέζε, Φρόζινονε. Επίσης έχουμε δεύτερη κατηγορία Ιταλία, Κρεμονέζε, Κάρπη και Λιβόρνο, Ελλάς Βερόνα. Μεγάλη Ελλάς Βερόνα. Στις 4 είναι αυτά τα παιχνίδια. Και μετά στις 4 βέβαια έχουμε Μπουντεσλίγκα, στις 5 έχουμε Αγγλίες. Τα σχετικά. Έτσι. Τα κανονικά, αυτά που ξέρετε όλοι, πώς κινείται το κουπόνι στοιχήματος
στο Σαββατοκυριακό και το Σάββατο. Και βέβαια, όπως είπαμε, την Τετάρτη είναι που έχουμε τον χαμό, που γίνεται ο χαμός με πάρα πολλά παιχνίδια όσον αφορά το κουπόνι στοιχήματος. Έτσι, Boxing Day, εορταστικό αγγλικό ποδοσφαιρικό υπερθέαμα που περιμένουμε μέσα σε συγκεκριμένες ημερομηνίες, συγκεκριμένες μέρες. Λοιπόν, ήρθε το delivery μου. Έλα ρε delivery, πού είσαι? Λοιπόν, κάπου εδώ θα αποχαιρετήσω. Έτσι, είμαστε μαζί από τις μία σήμερα εκτάκτως. Τα πάμε για στοίχημα, πάμε και μπάσκετ, πάμε ποδόσφαιρο, τα πάμε όλα. Αφήνουμε τη σκυτάλη στον Κωνσταντίνο τον Τζίψη, ο οποίος θα είναι εδώ στη συνέχεια του προγράμματος του Λίμπερο, με Λίμπερο στα γήπεδα. Έτσι, 3-0 ο Άρης αυτή τη στιγμή στους νέους, Ξάνθη Άρης 0-3 στους νέους. Οπότε σε αφήνουμε με την Άρση να μπαίνει στο 2-1. Έτσι και η Σέρι Α ξεκινάει, έχεις πολύ πράγμα να λες. Έτσι μην αγωνίσαι, θα έχεις πολλά να πεις. Λοιπόν, εμείς θα πούμε και πάλι αύριο εδώ με τον Κουρούτζη Γειτονιά, στοίχημα και μόνο στοίχημα και στην αυριανή εκπομπή, να δούμε τι θα κάνουμε, τι ψάρια θα πιάσουμε σήμερα για να πάμε και αύριο με καλύτερη ψυχολογία. Έτσι, οπότε, διαφημιστικό διάλειμμα και Λίμπερο στα γήπεδα με Κωνσταντίνο Τσίψιο εδώ στο μικρόφωνο του Λίμπερο 107 και 4. Να έχετε μια όμορφη ημέρα σήμερα, όμορφο Σάββατο. Εμείς θα πούμε και πάλι 5.30 από το Αλεξάνδριο. Άρη Σχολαργό, θυμίζω και το παιχνίδι για την Α1. Κανονικά αγωνιστική στο μπάσκετ. Έτσι, διάλειμμα, διαφημιστικό και Κωνσταντίνο Τσίψιο κοντά σε εδώ στη συνέχεια του προγράμματος.